Καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα και στους τρεις που ακούτε από το διαδίκτυο. Τι γίνεται εδώ πέρα, ρε φίλε. Όπου, ήρθε, γι' αυτό σου λέω, δεν είσαι για κύπελο, δεν είσαι για τίποτα, άστο. Είσαι σε όλα. Δημοσιογράφοι τα κάνουν όλα, ρε φίλε, αυτά, να ξέρεις. Με το που φεύγουν, κάνουν απεργία, κατευθείαν πέφτουν τα πάντα μέσα. Είδες, άμα δεν είναι, αν δεν έπαιρες το κύπελο, τώρα θα ήταν εδώ πέρα. Τα site, τα μηνύματα, θα ακουγόμασταν στο ραδιόφωνο, τα πάντα. Ο Δασκαλάκης θα ήταν, θα τα είχε όλα έτοιμα. Τα ακουστικά τέλεια, δεν είναι. Τι είναι ο Ο Σωτήρης. Ο Δασκαλάκης. Που του μοιάζει, φίλε, γιατί όλο είναι για άλλε μέρε. Φεύγει, έρχεται. Αυτό το πράγμα γίνεται. Βασικά φεύγει. Τελευταίο 1,5 μήνα πρέπει να έχει δώσει εδώ το παρόν 4 πρωινά. Α, 3,5 να κάνω λάθο. 4,5, συγγνώμη. Οι άλλοι κρατάνε ενό λεπτού σιγή. Έχουν ξεκάνει όλη την κοινωνία και ο ΙΕΚ. Πάπα. Αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα, ξαδέλφια. Καλημέρα, να είστε όλοι καλά. Θα μα ενημερώσει όταν μπούμε. Αν μπούμε, ναι. Καταλαβαίνετε. Αν μπούμε, λέμε καλημέρα. Αν μπούμε, ενημέρωσε. Λοιπόν, ξέρουμε ότι προς το παρόν ακουγόμαστε μόνο ιντερνετικά. Μόνο από το ιντερνετ. Σε λίγο πιστεύουμε όλα να πάνε καλά και να μας ακούτε και ραδιοφωνικά. Κάτι πήγα να δω λίγο. Τι πήγες να δεις? Α, το φιλαράκι σου. Μπα, κάνει μαγκές, ε. Κάνει μαγκές. Κάτι είναι αυθεντική αυτή. Αυθεντική είναι. Πού τη βρήκε, ρε, και μάλλον. Τη αγοράζει τώρα, έτσι, ε. Λέω, κάτσε, τι, από πού, από παίκτε τι πήρε. Από πού, τι, από τι. Αυτή είναι. Αυτή. Α! Τι ωραία, τι πήρε, ρε. Τότε. Καλά, εντάξει, 2.200 παίρνει χολή. Πού να βρούμε λεφτά, ρε, από το Ιμπίνα. Και το 2. Α, το δισκαρτάδο. Το 2, βέβαια. Ξέρω, ρε. Φίλε, αυτό είναι σήμα, αυτά είναι γραμματοσυρά. Όταν μαλώνω τώρα με τα μοντέρνα αυτά, άστα. Ναι, άστα. Τώρα, βέβαια, σου αρέσει. Τι να μου αρέσει καινούργια. Βλέπουμε κάποιες φανέλες του ΠΑΟΚ, πρόσφατες. Αυτό το θυμάμαι. Πρέπει να το έχω και εγώ αυτό σώτο. Τι, εγώ το θυμάμαι αυτό. Ναι. Το θυμάμαι. Δεν το έχω, το θυμάμαι. Ναι. Έχω το κομμάτι σας σε κασέτα. Το έχω. Σε δισκάκι. Το έχω, το τραγούδι. ΠΑΟΚ. Ξέρεις ότι είχα το δίσκο, ε. 45. Παιδιά, νομίζω απ' έξω. Επί τώρα αυτό που κάνουμε λίγο αντιραδιοφωνικό, ξέρετε τι γίνεται. Μας δείχνει ο Σωτήρης, κουβάλισε μαζί του σε μια οικολογική τσάντα παλιές φανέλες του ΠΑΟΚ. Εμφανίσεις. Δεν μ' αρέσει. Εμφανίσεις του ΠΑΟΚ. Έχει βάλει κιλά, δεν του κάνω. Ας μου τη δώσει. Πρέπει να του είναι όλες μεγάλες, πολύ μεγάλες. Όλες. Φίλε και μηνιατούρα, να βρει και θα την έπαιρνε. Καλά, εννοείται. Εντάξει, εννοείται. Τις διπλώνει τώρα με ευλάβεια ο Σωτήρης. Ενώ δεξιά βλέπουμε τη Μέρη Μιλιαρέση να δειγματίζει μαξιλάρι. Μιλιαρέση με τον Παπαχρόνη δεν ήταν κάποια στιγμή. Βέβαια, ναι. Όχι κάποια στιγμή. Για αρκετό καιρό. Για αρκετό καιρό, ναι. Για αρκετό καιρό, ναι. Βέβαια, για αρκετό καιρό. Έχει εξαφανιστεί για 15 χρόνια, ρε φίλε. Ναι, εννοείται. Ναι. Μετά το. Μετά το Ρουκζούκ. Το παιχνίδι. Ο Πολυχρονή το ξέρει ότι είναι άρρωστο Παοξάκι. Όχι ο Πολυχρονή ο παλιό. Ο Γιώργο Πολυχρονή. Α, το παιδί. Ναι. Ο Πιτσιρικά, ναι. Το παιδί λέει τώρα Πολυχρονίου. Ναι. Ή Πολυχρονίου, τον μπερδεύω όλο αυτό. Πολυχρονίου, δεν λέει Πολυχρονίου. Είναι. Ναι. Δεν το ήξερα. Να σου πω την αλήθεια. Και στην αίρα, ναι. Ναι. Στην δεν αίρα το παιδιά δεν είναι για το ΠΑΟΚ. Ναι. Ότι το παιδί έκανε πολύ ωραία εκπομπή με το ποδόσφαιρο με σάτυρα. Κάθε Δευτέρα ήτανε. Που σατήριζε ρε εσύ. Τραυματισμούς, βουτιές τέτοια. Ήταν εκεί. Αλλά λίγα επεισόδια. Νομίζω πόσα όλο και όλο. 3-4 επεισόδια γίνανε κάτι τέτοιο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Κάντο όπως η Βικτόρια από τα παλιά. Έχω στα δεξιά μου τον κυπελούχο Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Όχι κυπελούχο, νταμπλούχο. Τον καταφαντασία νταμπλούχο Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Λέγε, λέγε. Γιατί και εγώ τα έχω με τη Σκάλετ Γιόχανσον. Γράφτηκε και ιστορία, θα σου πω στη διάρκεια τη εκπομπή. Πώ γράφτηκε ιστορία με την προχθεσινή σου εκπομπή. Μπράβο. Εδώ πέρα, ναι. Με την προχθεσινή μου τη Δευτέρα. Ναι. Αυτό να μην αναφέρει αυτό το πράγμα, μπράβο. Τη Δευτέρα. Ναι. Που ήταν και τα άλλα δύο παιδιά. Άντε, πες μπορεί να το αμέλησε. Ναι, που ήταν και ο Τσορμπατζόπουλο. Αλλά δεν μπορεί και ούτε την Τρίτη. Ναι, που ήταν και ο Τσορμπατζόπουλο. Ναι. Ωραία. Και ο Τσαλτίδης. Μέσα σε τέσσερις ώρες να μην το αναφέρει καθόλου. Μπράβο, λέω. Δύο ώρες έκαναμε. Δύο και δύο τέσσερις. Δύο Δευτέρα, δύο την Τρίτη. Α, sorry. Όμω το ξέχασε Δευτέρα που δεν ξεχνά τέτοια πράγματα. Συγγνώμη. Ωραία. Κάνε μια μαγκιά, ρε φίλε. Έχει ένα ραφάκι εκεί δεξιά που γράφει Τρόικα. Από τη μεριά του τείχου είναι. Τέρμα δεξιά. Ναι, βγάλε. Μπορεί να μη σηκώνεσαι. Και βγάλε Τρόικα. Λέει Τρόικα, βγάλε τα όλα όπως είναι. Βγάλε τα όλα, και τα ρούχα σου. Δεν θέλω να δω το θέμα. Μπράβο. Έτσι. Είσαι αδυνάτησες, βέβαια.
Ταξιτζίδε ή πιο οικονομικά προνομιούχα τάξη δεν υπάρχει. Υποφέρει όλο ο λαό. Ναι, δεν βλέπει εμεί. Ξεροσταλιάζουμε ανοιχτή μπάλαμε για 3,5 ευρώ, ρε φίλε. Ωραία, τι γίνεται. Ξεφτύλα. Τώρα τι κάνουμε, τα μηνύματα τι κάνουμε. Και έχω και κυπελούχο Σωτήρι Δασκαλάκι απέναντι. Νταμπλούχο. Νταμπλούχο κατά φαντασία Σωτήρι Δασκαλάκι απέναντί μου. Μαζεύει το υλικό εκεί του ΠΑΟΚ. Του έδειξα πρωί-πρωί φωτογραφία, το έχουμε και θεματάκι αυτό. Από το χθεσινό το Φως. Τρελό αφιέρωμα. Για μένα η κορυφαία εφημερίδα το Φως. Κορυφαία δεν υπάρχει. Και τρελά πρωτοσέλιδα και θεματολογία και πάρα πολύ αγγλικό ποδόσφαιρο και τρελά. Φιλάθλο, ρε φίλε. Ποιο Φως. Εγώ λόγω ηλικία θα πω Φως. Ναι, θα πει Φως. Και μετά φιλάθλο. Ναι. Λόγω ηλικία. Το Φως και σπον το έπαιρνα. Μετά το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 4-1-88. Τέτοια πράγματα, κατάλαβες. Κάτσε, περίμενε. Το Φως έχει, ας πούμε, ευρωπαϊκές επιτυχίες του ΠΑΟΚ. Ναι. Πρωτοσέλιδα τεράστια. Απίστευτα. Δεν είχε. Ναι. Και Παναθηναϊκό έβαζε. Το Φως δεν ήταν. Εμένα μου άρεσε το εξώφυλλο γιατί είναι σαν λαβύρινθος, ρε φίλε. Ναι, το πρωτοσέλιδο. Ναι, 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 το πρωτοσέλιδο. Το πρωτοσέλιδο του Φωτός. Ναι. Ναι. Και πάρτο αυτή την Παρασκευή. Τι έχει. Πάρτο, κράτησε το πάρτο, το έξτρα, ναι, αυτό απλό. Το έξτρα. Για το κύπελο του 72, του 74, τίποτα τέτοια. Καμία σχέση. Πάρτο. Και όταν το πάρεις, θα μου πεις Μάριο, σε ευχαριστώ που με ειδοποίησες. Ναι. Κάθε μέρα έχει ένθετο. Όχι. Κάποιες τρίτες έχει διάφορα έχει θεματικές. Ναι. Αυτήν είχε. Επανήρθαμε. Οπότε. Πάμε από την αρχή. Σωτήρη, δώσε το χαλί. Ξανά ό,τι είπαμε, θα τα πούμε ακριβώς από την αρχή. Γιατί να τα πούμε, ρε, έχω γραφεί την κουμπί, θα πει το τέτοιο. Και θα κάνεις τις ίδιες κινήσεις. Θα σου πω εγώ, πάνε, πάρε, τρόικα, σιρταράκι. Θα κάνεις τα ίδια ακριβώς. Εντάξει. Οπότε, δώσε το χαλί μας, ρε Σωτήρη. Ωραία, πάμε τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κάντε όπως η Βικτόρια, αδέρφια, ξυπνάτε. Επανήρθαμε και ραδιοφωνικά πέρα από το ιντερνετικό. Εδώ είμαστε. Τρόικα, κάντε όπως η Βικτόρια. Μπερδεύτηκες. Μάριος Ασλαμής, για τους φίλους Ασλαμάς, Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Παπαδόπουλης. Να καλημερίσουμε όσους μας ακούνε τώρα και πλένουν τα δόντια τους. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Νωρίς, και το ξέρω ότι το κάνουν άπειροι. Άπειροι τώρα που μας ακούνε, κυρίως άνεργοι. Πλένουν τα δόντια που μας ακούνε. Καλημερίζουμε τους Blue Cab Drivers. Επίσημη στατιστική. Οι 5 στους 10 που 10 με 12 καθημερινά δεύτερα Παρασκευή ανοίγουν ραδιόφωνο, ταξιτζίδες, ακούνε τρόικα. Συνεπώς τώρα ακούνε κάτω από τη Βικτόρια. Και καλημερίζουμε και τους κουριεράδες και τον θρυλικό πάγκι της πόλης στον Έλμερ που 18 χρόνια πριν περίπου είχε πει ότι ο κουριεράς είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Κάτι ήξερε, οι μισοί Έλληνες είναι κουριεράδες. Το πόσους έχω δει γνωστούς φίλους με πτυχία. Να είναι κουριεράδες τελευταία τρία χρόνια. Πολύ στον δρόμο, πάρα πολύ. Δεν λέγεται. Και παιδιά, το νου σας και με κράνος. Ναι. Το νου σας και με κράνος, παιδιά. Γιατί πολύ απλά δεν σας σέβουστη. Σωτήρη Δασκαλάκη, να δώσουμε διαγωνισμούς, να δώσω ένα βασικό θέμα και πάμε σε break. Ναι. Θα πάμε μαζί μέχρι την μία. Ναι. Σήμερα. Θα δώσει τίποτα γυαλιά. Ναι. Σήμερα βέβαια. Το κάνουμε Βικτωριανό όμως το κουιζάκι, φίλε. Λίγο να σκεφτεί ο Κοσμάκης. Έτσι. Κάτω από τη Βικτωρία κάνεις. Έχω κουιζ, θα βάλεις και εσύ. Θα θέλω να βάλω και εγώ. Θα βάλεις και εσύ. Ναι, ναι, ναι. Και θα μου πει ο Σωτήρης ποιο είναι πιο έξυπνο, πιο πιασάρικο, πιο πονηρό και πιο μέσα στην επικαιρότητα. Εντάξει, οκ. Okay. Θες να πάρεις μηνύματα, εγώ θέλω να δω να τσεκάρω την ποιότητα του κόσμου που μας ακούει. Και εγώ αυτό θέλω. Ναι, δεν είναι κουιζ που θα απαντήσουν 800 άτομα. Α, εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε μαζί μέχρι την μία. Έχουμε διάφορα θεματάκια, ακρεφνώς ποδοσφαιρικά και μη ακρεφνώς ποδοσφαιρικά. Ναι. Βάζω ένα το οποίο έχει και λίγο ποδόσφαιρο μέσα, γιατί ήταν ο τελικός του Σαββάτου. Σε πειράξει τις φωτογραφίες που βγαίνουμε. Όπως θέλουμε, όπως κουστάρουμε θα βγαίνουμε. Όποιος θέλει να μπαίνει μπροστά. Α, ντροπής. Ντροπής. Δεν φαίνονται ποδοσφαιριστές, φίλε. Ντροπής. Μπορεί να είναι μέσα και ο Δασκαλάκης. Κάτσε, γιατί έχει και άλλη απονομή το Σάββατο να δεις. Μπορεί να είναι και ο Δασκαλάκης μέσα. Το άλλο Σάββατο έχει και άλλη απονομή. Λοιπόν, προσέξτε. Θεωρείς εσύ που μας ακούς. Ότι η βραδιά της Eurovision είναι η τελευταία γουρουνιά πριν το καλοκαίρι. Προσέξτε, πολλοί κάνουν δίαιτα. Και εγώ προσέχω τελευταίο δίμηνο, προσέχω λίγο. Προσέχω. Όμως, είπα ρε παιδί μου, Σάββατο έχει τελικό κυπέλλου ποδοσφαίρου Ελλάδος, μετά έχει Eurovision στα καπάκια. Και από τη στεναχώρηση πώς κατάφερες να φάσω. Τι έκανα. Πήγε κυπέλλου, εγώ το πάω. Μπράβο. Τι έκανα. Μιλάω για θαραλέο άνθρωπο. Τι έκανα. Πήγα την Παρασκευή το απόγευμα και πήρα από τον Τζιορτζέλο, εκεί το φίλο μου τον Γιώργο, τον ξέρετε περισσότεροι, είναι στη Βασιλή Σόλγας 85. Έπαιζε τη Λάτζιο, α, Τζιορτζάνο ήταν εκείνος. Λοιπόν, πού είναι το Τζιορτζέλο, εσύ που είσαι ταξιτζής. Βασιλή Σόλγας. Ναι.
Ναι. Γωνία με Κοσμάε Τολού. Άντε, με να σου το πω έτσι. Ναι. Κάνε μια στάση και χτύπα από εκεί πέρα, αν δεν έχει χτυπήσει. Κορυφαίο παγωτό, δεν σχολιάζω. Γορτζέλο. Ένα από τα τρία κορυφαία παγωτά στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Βασιλής Σόλγας 85, γωνία με Κοσμάε Τολού. Λέω Τζιορτζέλο, ήταν εκεί πέρα και η Νίνα. Παλιά λεγόταν μπουτίκ εκεί πέρα. Η σύζυγός του. Λέω, βάλε μου ένα μπολ Αρμενοβίλ που είναι κόλαση. Κόλαση, πραγματικά το λατρεύω. Φίλε, και βάλαμε και δύο μεγάλες μπάλες παγωτό, μία σοκολάτα κορμό και μία καϊμάκι. Τις μπάλες σου τις έβαλε. Εννοείται, ναι, κανονικά. Γιατί ρε φίλε, αφού τις πήρες πιο νωρίς. Και τις χτύπησα Σάββατο βράδυ μέσα σε μισή ώρα. Λοιπόν, το θεματάκι ποιο είναι. Πιστεύεις ότι η βραδιά της Eurovision είναι η τελευταία γουρουνιά πριν το καλοκαίρι? Δηλαδή εγώ χτύπησα αυτά τον Τζιορτζέλο. Ναι. Εσύ έκανες κάτι άλλο? Ναι. Και σχολίασέ το. Σχολιά. Αν συμφωνείς μαζί μου. Ό,τι θες. Λοιπόν, τώρα διαγωνισμοί μας. Πάμε. Ένα άλμπουμ της Panini. The Road to Russia. Russia. Έτσι. Συμπληρωμένο, συλλεκτικό, κάτσε καλά. Για σένα ή για τον κανακάρι σου ή την κανακάρισά σου. Πανάκριβο και πολύ στυλάτο ποδοσφαιρικό δώρο. Μπράβο. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, τα οποία μας στηρίζουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αρκεί να απαντήσεις στην πολύ απλή ερώτηση. Το Σάββατο είχαμε τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Ναι. Σε ποιον τελικό κυπέλλου Ελλάδος της σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου ο πρόεδρος της ηττημένης ομάδας κατεβαίνει, δεν λες το παραμικρό, καμιά βοήθεια τίποτα. Εντάξει. Κατεβαίνει και λέει στον επίσημο της ΕΠΟ, άστο, θα το δώσω εγώ το τρόπαιο. Άμαν. Εγώ ο πρόεδρος των ηττημένων που είμαι πικραμένος και με τον τρόπο που χάσαμε. Θα το δώσω εδώ δείχνοντας την μεγαλοψυχία του. Κάτι που δεν θα το έκανε ποτέ ο Δημήτρης Μελισανίδης. Κάτι που δεν θα το έκανε ποτέ ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Κάτι που δεν θα έκανε ποτέ ο Ιβάν Γκνατίεβιτς Σαβίδης. Ποιος είναι ο πρόεδρος? SMS-ικά, FM και ενώ μήνυμα, αποστολή στο 54526. Έχω όμως και θέατρο. Δύο διπλές προσκλήσεις για την παραστασάρα το μόνον της ζωής του ταξίδιων στο θέατρο Αυλαία απόψε, το εμβληματικό έργο του Γεωργίου Βεζινού με την αγαπημένη μου και λατρεμένη μου Ιωάννα Παπά. Α, εμφανίζεται αυτή πάλι. Έτσι. FM και ενώ ονοματεπώνυμο δίπλα θέατρο ή Πανίνη ή και τα δύο ή και για τα γυαλιά η απάντηση αποστολή στο 54526. Αργότερα το quiz με Παναγιώτη Παπαδόπουλο, ναι, θέμα. Ναι, μετά τις 11, εντάξει. Ναι. Εντάξει, ναι, ναι, okay. Break και επιστρέφουμε δρυμύτεροι στο κάντο όπως η Βικτόρια από τα παλιά. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε τώρα σε πάμε σε break. Να πούμε μια καλημέρα και πάμε σε break. Τι πράγμα είναι αυτό. Αδέρφια, καλημερίζουμε όσες και όσους τώρα συντονίζονται στο λίμπερο της καρδιάς τους, στους 107,4 μεγάκυκλους των FM, γιατί πάρα πολύ απλά, στο ξεκίνημα, ήμασταν πεσμένοι ραδιοφωνικά, είμαστε όμως καϊνάρι, εδώ και περίπου 20 λεπτά, χάρη και στα μαγικά του Σωτήρη Δασκαλάκη. Να ευχαριστήσουμε και τον Νίκο από την ARX, ο οποίος έκανε εδώ πέρα κάτι, κάποια μαγικά, ναι, για να έχουμε τα μηνυματάκια μας και το ίντερνετ. Χρειαζόταν ένα κατσαβίδι εδώ πέρα, ευτυχώς το είχα από το άκρο. Βέβαια, εγώ του είχα πει ότι τι είναι, ότι λέω φτύπη το φταίει το BIOS που έχει μια ιστορική διαρροή. Εγώ νόμιζα το ξενοδοχείο να πάμε. Τον καημένο τον Νίκο. Ποια είναι η πλάκα, τα λέει όλα αυτά. Και μας μιλάει σαν να ξέρουμε εμείς. Τα λέει όλα αυτά και καλά, περίμενε. Δεν κοιτάει ούτε σένα, ούτε το Σωτήρι, ρε παιδί μου, που έχετε ο ένας 10 γραμμάρια και ο άλλος 1 κιλό γνώσης. Κοιτάει και τα λέει σε μένα. Δεν λέει τίποτα. Άνοιξε το POS για να βγει το 3D και μπες μετά λίστο. Και ο σκληρός θέλει τέτοιο, κάτι τέτοιο. Λέω, συγγνώμη, Νίκο, ναι. Λέει, γιατί. Σου είπα κάτι περίεργο. Λέω, όχι, δεν είναι τον Bruce Willis. Πολύ σκληρός για να πεθάνει. Γιατί λέει ο σκληρός. Λέω, και εγώ τα σκέφτηκα αυτά, αλλά είπα, λέω, άπα στο διάλογο, άστο. Λοιπόν, οπότε είναι κάντο όπως η Βικτόρια λόγω της απεργίας της ΕΣΥΕΜΘ. Απουσιάζουν η Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και Χρήστατος Τσαλτίδης. Είναι πιστοί σε όσα επιτάσσει η ένωσή τους. Εγώ ανήκω σε άλλη ένωση. Πού στην είσαι, ΕΡΑΠΑΜΘ, Ένωση Ραδιοφωνικών Παραγωγών Μακεδονία Θράκης. Πάνε γράψεις κι εσύ. Εγώ του γύρω σαν τι. Μπορείς, αλλά εσύ δεν μπορείς να είσαι, ναι, και να το κονομάς και από το ταξί και από το ένα και το άλλο. Δεν γίνεται. Άρα κονομάτες εκεί. Μα δεν γίνεται. Εντάξει, δεν γίνεται. Δεν ζητάω τα 200-300 το μήνα από εδώ. SMS-ικά μας ξεπαρθενιάζει ο Βαγγέλης, ο 760, που μπαίνει για Πανίνη και λέει καλημέρα από τους νταμπλούχους. Μάω, μάω. Είστε πολύ τσακάλια, το ξέρουμε, Βαγγέλη. Μπαίνεις στην κλήρωση. Έχεις μεγάλες τύχες. Θα δώσω και πάλι τους διαγωνισμούς και το βασικό μας θέμα.
Ξεκινώ από το βασικό θέμα. Είναι για σένα που μας ακούς η βραδιά της Eurovision συμβολικά, ρε παιδί μου, η τελευταία γουρουνιά πριν το καλοκαίρι, ακόμη και αν είσαι μέσα σε μια προσπάθεια διέτης, διατροφής κτλ. Είναι η βραδιά αυτή, εγώ το έχω παρατηρήσει, τα τελευταία 5-6 χρόνια είναι η τελευταία γουρουνιά που κάνω. Χτυπάω παγωτά, γλυκά, αλμυρά, πικρά, το ένα το άλλο, μετά τις 10. Μετά τις 10.30 ας πούμε. Δηλαδή κάτσε, τελικό πρωταθλητριών που θα δεις το άλλο Σάββατο, δεν θα φας τίποτα. Όχι, όχι. Εντάξει φίλε, μπορώ να τσιμπήσω ένα τοστ μόνο με μια φέτα τυρί. Όχι κασέρι, μπράβο, τυρί. Εγώ σου βγάζω το καπέλο. Το λέτε στους Βουλγαρούς. Μετά την πίκρα που έφαγες με τον Μπάου. Με ψωμάκι ολικής, μπορεί να το κάνω, στις 10 η ώρα. Λοιπόν, σχολίασε το αυτό αν είναι η τελευταία γουρουνιά σου. Παναγιώτης Παπαδόπουλος δεν γνωρίζει το Αρμενοβίλ. ΠΑΟΚ you are, λέει ο Γιώργος ο Ιταλός. Έτσι ΠΑΟΚ είσαι ρε φίλε, όντως. Δεν γνωρίζει το Αρμενοβίλ. Ναι, ΠΑΟΚ you are ρε φίλε, πραγματικά. Ο οποίος Γιώργος Ιταλός στέλνει κορυφαίο μήνυμα λίγο νωρίτερα. Α, πριν το διαβάσεις, ναι. Πριν το διαβάσεις, γραμμές τι ώρα θα ανοίξουμε? Μετά τις 11 και 4 κύριε. Ωραία, το πρώτο τεταρτάκι θα περιμένουμε, δεν θα πάρει κανείς, θα περιμένουμε να βγει ο Μπζαριανός. Θέλω να πω μερικά πραγματάκια. Ποιος είναι ο Μπζαριανός? Ο χαμένος παχύσαρκος αδελφός του Ζαν Ρενό. Α, ο Γρηγόρης, ο πολιτευτής, ο βουλευτής. Ναι, ναι. Μάλιστα. Όπου φυσάνε ο άνεμος. Προσέξτε λίγο. Σωτήρη, κλείστε το χαλί. Μας πάμε λίγο χωρίς χαλί, παλικάρι μου. Σωτήρη Δασκαλάκη, έχουμε, το παρουσιάζω και μετά το break. Είναι και σήμερα κοντά μας. Πριν το διαβάσει το Γιώργο του Ιταλίτο, ναι. Το καλύτερο με τις σακούλες το έχεις ακούσει. Με τις σακούλες ποιο? Τώρα πλέον όπου πας, ρε παιδί μου, σακούλα θέλετε. Σακούλα, ναι, πάντου, ναι, 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 το ξέρεις εμένα. Πάει τύπος, αγοράζει κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Πάει να πληρώσει, πληρώνει. Λέει σακούλα θέλετε. Όχι, όχι, βλέπετε. Όχι, βλέπετε! Δεν σ' άρεσε. Δεν γέλασε και πολύ ο Σωτήρης. Είναι αυτό αυτή είναι ανάληψη. Δεν είναι υπόξη, κατάλαβες. Είναι να βγαίνει. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού. Όταν ακούς Μποφίλιου, σου λείπει μέχρι και ο άγνωστος που κοιταχτήκατε τυχαία στο λεωφορείο 8 χρόνια πριν. Γεια σου ρε Γιώργο Ιταλέ, γεια σου ρε σκύλε. Πάμπολες φορές φίλε σκέφτομαι τι μου έχει στείλει κατά καιρούς και γελάω μόνος μου. Πάντως στο δρόμο, σε λεωφορεία, στην παραλία που πάω λίγο για ταξιματάκι. Μου είπε η κοπέλα στο GPS να κατέβω από το αυτοκίνητο γιατί θέλει να μείνει λίγο μόνη να σκεφτεί. Είσαι αλήτης, είσαι αλήτης, σε έχω συγχαθεί. Λοιπόν, καλά. Δευτέρα, πώς ξεκινάς εκπομπή με ΠΑΟΚ Κυπελλούχο Ελλάδος χωρίς να αναφέρεις καν. Ναι. Καν. Ναι. Ενώ το αναφέρεις σχεδόν κάθε αγωνιστική, να μην σου πω. Ναι, σχεδόν κάθε αγωνιστική, ναι. Για τα 5 δευτερόλεπτα, ναι. Τα κλεμμένα, ναι. Από τις καθυστερήσεις. Ναι. Ενώ 12 καθυστερήσεις, το παιχνίδι, ναι. Σταμάτησε το 90, έτσι. Δεν σημειώσω ότι τα γράφεις αυτά. Ποιο λες, εκεί, τελικό κυπέλλου. Τελικό κυπέλλου, ναι. Ούτε καν είδατε. Τι να κάνετε, τελειωμένο ήταν το μάτι. Α, έλεγα, μήπως πεις τίποτα, ρε παιδί μου, ότι στο 91 μπορεί να γίνει καμιά γιώμα, γιατί μου κλείνουν τα 3 λεπτά. Τέλεια διαιτησία. Α, μέχρι και εσύ το κατάλαβες. Και τέλεια διαιτησία. Εντάξει, τότε, εντάξει. Περίεργο. Το ζουμί στη διαιτησία το είπα Δευτέρα πρωί. Ποιο είναι το ζουμί. Πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα, ποιο τρώει. Όχι ο Μάτος. Ο Μάτος. Ναι, ο Μάτος. Ο Μάτος. Και το λεπτό το γράμμα. Τα πάντα, 100 σημειώσει. Ο Μάτος, ναι. Πόσες τέτοιες δεν έχει πάρει στην Ελλάδα. Α, έτρεχε κακομοίρη. Α, έτρεχε κακομοίρη. Με Ατρόμητο, με Πανετολικό, με Λεβαδιακό. Το θέμα είναι αυτό. Βλέπεις με έναν διαιτητή. Τέλεια διαιτησία, τι να πω. Τέλεια διαιτησία, τι να πω εδώ πέρα. Όχι τέλεια. Νιώθεις ότι δεν θέλει να δικήσει. Εντάξει, έκανε. Ναι. Βλέπεις τη διάθεσή του. Μπράβο, ναι. Αυτό, εντάξει, τώρα ο άνθρωπος. Ναι. Φίλε, εδώ έχω βουτήξει μπροστά. Πού βουτήξες? Παραδέξουμε. Στον Άπλη εδώ πέρα. Α, όχι, να, όχι, 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 όχι. Άντε ρε ψεφταρά. Sorry, συγγνώμη. Βάλτε ρε παιδιά, ψηλότητα που βούτυξε. Νόμισα έδειξε μεθόνη. Sorry. Sorry. Ζητώ συγγνώμη. Κασκαντέρε. Ζητώ συγγνώμη. Νόμισα έδειξε μεθόνη. Πού εκεί που πήγε στην. Μεσσηνία κάτω. Στην Αμβρούσα, πώ τη λέγανε εκεί. Γεμάτο παοξίδε. Τι? Εκεί πάνω, τα σκαλιά που ανέβαινε στα. Δονούσα. Α, δονούσα, ναι. Δεν έχω. Πού δεν όχι, πώς τη λέγανε εκεί. Την Καματερή, πώς τη λέγανε. Μια... Στον Άφλιο έχει. Μια Παναγιά που έλεγε που πήγα να δω το κλεισάκι εκείνο. Ένα περίεργο. Στην Ανάφη, ρε. Ναι, ποιο είναι. Στην Ανάφη. Η Παναγιά, η. Αχ, πώς λέγεται. Ρε, ξεχνάει ολόκληρο σα να πα. Στο όρο Κάλαμο. Στο όρο Κάλαμο. Η Παναγιά λέγεται. Η Παναγιά τη. Ναι, στο όρο Κάλαμο, στην Ανάφη, ρε.
Το όρος Κάλαμος. Ναι. Ο δεύτερος μεγαλύτερος βράχινος όγκος στην Ευρώπη μετά το Γιβραλτάρ. Λοιπόν, δίνουμε τους διαγωνισμούς μας. Προσέξτε λίγο. Μαθαίνει, ρε φίλε. National Aslamis Geographic. Α, ναι. Λοιπόν, δίνουμε δύο διπλές προσκλησούλες για την παραστασάρα το μόνον τη ζωή του ταξίδιων. Το αριστούργημα του Γεωργίου Βυζιεινού με την Ιωάννα Παπά σε σκηνοθεσία του Δήμου Αυδελιώδη απόψε στο θέατρο Αυλαία ώρα 9. Δίνουμε ένα άλμπουμ της Πανίνη συλλεκτικό συμπληρωμένο, χωρίς quiz τίποτα, απλά γράφεις Πανίνη. Ο δρόμος προς την Ρωσία. Φετινό της Πανίνη. Συλλεκτικό. Το έχει η Μαριλίζη κλειδωμένο μέσα σε ένα σιρτάρι. Αυτό είναι με τους παίκτες που οι οποίοι θα πάνε στο Μουντιάλ. Δεν το έχω δει πώς είναι. Ναι. Έχει και αυτούς και γενικά την πορεία από την πρόκριση του ομίλου. Καλά, θα βγάλουν το κανονικό. Βέβαια. Θα το δίνουμε λίγο αργότερα. Α, αργότερα. Εντάξει. Έχει βγει. Εντάξει. Έχει βγει. Εμείς απλά τώρα σήμερα δίνουμε το The Road. Μην λέει κανείς ότι λέω ψέματα. Ξέρεις ποιος είναι ο κεντρικός δρόμος Βυζινού. The Road to Russia. Τι? Βυζινού, ξέρεις ποιος είναι ο κεντρικός δρόμος. Βυζινού, φίλε, το λέω τώρα με λύπη μου. Κόλλησα, το ξέρεις. Άρα, κακομίρι. Άρα, σλαμάει, ρε Χηρακλής, ρε. Είσαι Χηρακλής. Σταμάτα, έλα. Α, καλά που σου είπα, έλα. Σταμάτα, που ανεβαίνει διαγώνια προς τα κάστρα. Από την Ευαγγελίστρια. Κάστρα, από την Ευαγγελίστρια, βρε. Κάστρα, θα βγεις διακόμη. Προς 40 εκκλησίες. Στην Επταπυργίου θα βγεις. Προς 40 εκκλησίες, άντε. Μπράβο. Άντε. Αν δεν έλεγα Ηρακλής. Άντε. Σωστό, σε παραδέχομαι, ναι. Περίμενε, και τι είναι στη γωνία μπροστά, εκεί που αρχίζει, που είναι η διασταύρωση. Τα νεκροταφεία. Το άγαλμά του, ρε. Α, ναι. Δεν το έχει δει ολόκληρο άγαλμα, ρε φίλε. Του Γεωργίου Βυζινού. Εσύ το άγαλμα στην Παύλου Μελά το έχει δει με τη γυναίκα τη Πίνδου. Βέβαια. Α, το έχει δει. Μπράβο. Τι με καβό. Πού είναι το άγαλμα. Ποιο άγαλμα είναι απέναντι από αυτό. Κάτσε εδώ. Του Γιώργου Κούδα. Όχι, του Γιώργου Σιδέρη. Ποιο είναι απέναντι τη γυναίκα τη Πίνδου. Γυναίκα τη. Τεράστιο. Συνδέεται με πάω. Ο άντρα τη Πίνδου. Συνδέεται με πάω. Όλο παραδόξο δεν ξέρω γιατί. Του Μάκη του Μανάβη. Το μνημείο των κριτικών μακεδονομάχων. Α, ναι, σωστά. Που έχει τεράστιο το κριτικό, ναι, με, το, ναι, με τα μαχαίρια. Παρκάκι. Ναι. Και απέναντι έχει κάτι, ρε. Δεξιά είναι, όπως κατεβαίνουμε, της γυναίκας. Ναι, γυναίκα της Πίνδου. Δηλαδή, ναι, πιο κάτω από τα Opticon Express. Ναι. Περίπου, ναι, 60 μέτρα. Ναι, σωστά. Στα Opticon Express είμαι περίπου με καμιά 6-7 μέρες. Ναι. Και μπαίνει ένας τύπος, γυαλί, κοιλιά, φορτωμένο, μπλουζάκι αλέφατο κόντρα ρίγα. Περιγράφεις κλασικό Ηρακλειδέα. Still door. Ανοιχτό που μπαίνει μέσα. Το γυαλάκι αυτό πόσο έχει. Του λέει Opticon Express, αυτό πες, δεν άλλα και τα λοιπά. Ναι, το βλέπω, πάει. Είτε ταξιτζής, είναι το ταξί μπροστά στη πιάτσα. Α, ναι. Λέω πάρτο, ρε μεγάλε. Ένα πολύ ωραίο γυαλί, 80 ευρώ. Του λέει, σου κάνω και εκτοσούλα. Το πήρε. Όχι, βγήκε έξω, μόνο ρώτησε. Πριν δύο μέρες θα δουλεύει. Ρε κατακαημένε, λέω. Δύο μέρες πρέπει να δουλεύει. Πού να το πάει. Στην πιάτσα μπροστά. Λοιπόν. Και το quiz μας Opticon Express. Και θα βάλω και εγώ το quiz, ναι, ναι. Δίνουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Προσέξτε, όσοι απαντάτε λάθος ή όσοι απλά συμμετέχετε για θέατρο ή για πανίνη και δεν κερδίσετε, καβατζώνετε μία δωρεπιταγή από τα Opticon Express αξίας 50 ευρώ, την οποία και εξαργυρώνετε σε ένα από τα τρία Opticon Express. Τόσο, μα τόσο απλά. Το quizάκι μας. Ποιος πρόεδρος ομάδας μετά την λήξη τελικού κυπέλου Ελλάδος, έχοντας χάσει και μάλιστα με τρόπο πάρα πολύ πικρό, κατεβαίνει, παραμερίζουν όλοι για να περάσει, διώχνει τον επίσημο της ΕΠΟ και λέει την απονομή θα την κάνω εγώ. Θα δώσω, δηλαδή εγώ, ο πρόεδρος της χαμένης ομάδας, στον αρχηγό της νικήτριας, το τρόπαιο εγώ. Δείχνοντας έτσι τη μεγαλοψυχία του και τη μεγαλοκαρδία του. Δεν θα το κάνει ποτέ αυτό, πιστεύω, τουλάχιστον τα πρώτα 30 χρόνια, κανείς πρόεδρος άλλης ομάδας. Ποιος είναι ο πρόεδρος? Δεν θα το έκανε ποτέ ο Δημήτρης Μελισανίδης, ποτέ ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ποτέ ο Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδης. Ποιος είναι ο πρόεδρος? Απαντάς ή στη Μαριλίζ τηλεφωνικά 2310-287-888 είτε σε μεσικά FM και ένα μήνα προσωπικό 54526. Βάλ το quiz σου εσύ. Quiz. Αν δεν ξέρεις το quiz αυτό, απάντα στο quiz του Παπαδόπουλου. Ναι. Λοιπόν, επειδή μας ακούν Βικτωριανοί, σήμερα παίζεται πραγματικό ποδόσφαιρο, τελικός κυπέλου UEFA. Έτσι. Όχι, Europa League, στη Λιόν απόψε, ναι, στην έδρα της Ολυμπίκ Λιόν, ναι, μία άλλη Ολυμπίκ, η Ολυμπίκ Μαρσέη. Ολυμπίκ Μαρσέη εναντίον Ατλέτικο Μαδρίτης. Έτσι. Οποία... Και είμαστε όλοι. Είσαι βλάκας. Συγγνώμη, φύγε. Γιατί να φύγω, ρε φίλε. Κοροϊδεύεις. Γιατί να φύγω. Περίμενα να πεις, εννοείται, βρε μπούφο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν είσαι με Ολυμπίκ Μαρσέη. Γιατί να είμαι Μαρσέη, ρε φίλε. Δεν και καλά. Δεν είσαι με Κώστα Μητρόλου.
Ακόμα χειρότερο το κάνεις. Δεν είσαι με τον πρώην προπονητή της Ρώμα, Ρούντι Γκαρσία. Όχι. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Μετανιώνω που σε φόρμα. Γιατί ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Έπρεπε να κάνω μόνο. Αν το ήξερα, ειλικρινά. Γιατί να μην είμαι με την Ατλέτικο, με τη μοναδική ομάδα ρε φίλε που έχει πάει σε τελικούς πρωταθλητριών. Ναι. Δεν έχει χάσει κανέναν σότο. Ναι. Και δεν έχει πάρει τρόπαιο. Φοβερό δεν είναι, αν το σκεφτείς. Ναι. Πριν κάνα δύο χρόνια το σκεφτόμουν. Στα 90 δεν έχει χάσει από κανέναν. Ναι. Έτσι είναι. Μόνο στον επαναληπτικό εντάξει, με την Bayer. Κάτσε, έχει πάει σύνολο μαζί με το 75 τρεις φορές. Ή δύο. Τρεις, ναι, τρεις. Δύο με Real και μία με την Bayer. Με Real 2 είσαι σίγουρος. Με Real 2. Μία με Real. Η άλλη είναι η Σεβίλη. Η Βαλένθια είναι η άλλη. Όχι η Βαλένθια. Η Ατλέτικο μία φορά με Real. Γιατί μία ρε παιδιά. Δύο μία ήταν, στην Πορτογαλία. Μία ήταν στην Πορτογαλία, στον Ταλούζ, με τη Ρεάλ. Στο 90 που ισοφάριζε ο Ράμος, δεν ισοφάριζε με κεφαλιά. Ναι. Ε? Ναι. Και πάει παράταση. Ποια χρονιά είναι. Πάλι με τη Ρεάλ. Ναι ρε παιδιά. Πρόπερσι ήταν αυτό ένας τελικός Ρεάλ Ατλέτικο, δεν ήταν πάλι. Δύο φορές παίξανε. Εγώ, εντάξει, οκ, δεν είναι πολύ... Η μία πηγαίνει στα πέναλτι. Ναι, που πανηγυρίζει ο Καραγκιόζος, Ταμτάκος, μωρέ. Ναι, λες στο Σανσίρο δεν ήτανε. Το ένα ήταν στο Σανσίρο και το άλλο στον Ταλούζ. Ε? Ναι. Δεν είχες κανένα στα 90. Άρα έχει πάει τέσσερις φορές. Τρεις φορές. Μία με την Bayer και δύο φορές με τη Real. Και το, με την Bayer το. Στον επαναληπτικό. Το 75. Ναι, και κάνει τον επαναληπτικό. Σου φαρίζει το 90. Δηλαδή σου στο πρώτο μάτσο υπάρχει μόνο Ατλέτικο. Ναι. Νικάει 1-0. Ναι. Το μάτσο είναι για 3-0. Ναι. Και σου φαρίζουν οι Γερμανοί με τον Μακρυμάλη, τον Ξανθό. Πώς ήταν, ρε, τον πήγαινα εκείνον. Στο 90 φεύγα. Και επαναληπτικό 4-0. Ωραία. Σήμερα πραγματική ποδοσφαιρική μάχη, έτσι. Ατμόσφαιρα ποδοσφαιρική κτλ. Ατλέτικο Μαδρίτη εναντίον Ολυμπιακού Μαρσέγ. Επειδή μα ακούν Βικτωριανοί. Ποιοι είναι, πώς λέγονται, οι φανατικοί οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης και πώς λέγονται οι φανατικοί οπαδοί της Ολυμπίκ Μαρσέιγ. Ωραίο, καλό. Δηλαδή, απαντάς ή στο quiz του Παναγιώτη. Αν δεν έρθουν τέσσερις απαντήσεις, δεν ξαναπατάω ποτέ στο Λίμπερο. Τουλάχιστον τέσσερις, ε. Το κόβω να μην απαντάς. Τέσσερις μέχρι τις 12. Μετά θα συνεχίσουμε. Θα θέλω μετά 8, κατάλαβες. Πώς λέγονται οι φανατικοί οπαδοί της Ολυμπίκ Μαρσέιγ και. Πώς λέμε ρε παιδί μου, είναι ο Παναθηναϊκός, είναι η Κόκλης, είναι η Παλεφίπ, είναι η Μίσφιτς του Ολυμπιακού, η Ορίτζινα ναι, της ΣΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι. Πώς ναι. Η Θηρα 4, πώς είναι η Μιχαλιώνα, πώς είναι ο Σούπερ 3. Οι Πινέζες του Εθνικού. Οι Πινέζες του Εθνικού. Πώς λέγονται οι οπαδοί, οι φανατικοί οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης και πώς της Ολυμπίκ Μαρσέιγ. Του Εθεσαϊκού πώς λέγονται. Καταράκτες 7. Όχι, με νερό έχει σχέση. Έλα, εύκολο, το έχει πει. Water Boys. Μπράβο, ναι, Σωτήρη. Water Boys. Λοιπόν, θα πάμε σε break εδώ με Σωτήρη Δασκαλάκη. Θέλω να με ημινήσετε όλοι. Είδα χθες 60 λεπτά εθνική ομάδα μαζί με Τζιόλι και Μπακασέτα και δεν ξεκίνησα τα ναρκωτικά. Που να μην στεριώσει νίκη ποτέ. Ημνήστε με, να. Μπορεί και εσύ να το κάνεις. Ποτέ. Η ζωή είναι όμορφη. Είδα 60 λεπτά Τζιόλι μαζί με Μπακασέτα και δεν αυτοκτόνησα και δεν ξεκίνησα τα βαριά ναρκωτικά. I get knocked down, but I get up again. Εδώ είμαστε. Κάντε όπως η Βικτόρια τα παλιά. Παναγιώτης Παπαδόπουλας σήμερα έχει κάνει σκασιά στο στούντιο. Μάριος Ασλαμής, Σωτήρης Δασκαλάκης. Μέχρι την μία θα πάμε μαζί. Τρεις ώριτσες. Σωτήρη μαζί θα είμαστε μέχρι. Και... Εσύ. Μετά ποιον έχουμε. Όχι. Πιο άργα θα έρθει αυτό σήμερα. Ποιος, ο Κιώσης. Είπα θα έρθει. Ναι. Είναι κανένα μπέρδεμα. Μήπως είναι κανένα Τζόνι. Οχ. Μήπως είναι κανένα Μπίλι. Ναι, δεν τον ξυπνάς από τις 8. Ο γιατί άμα έχεις εκείνο να παίρνεις καβαδία από τώρα, στο λέω, δεν είναι, ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Του λέω, Τζόνι, τι γίνεται, amen, now Pauk, this is the cup, this is the FA cup, Τζόνι, λέω, πάλι καημένος. Όπως καημένοι ήταν αυτοί που την παρατέθηκαν δική μας με το Βανάκι. Αυτοί ξέρεις τι ήταν από την Αυστραλία, Μάρια. Γι' αυτό είχαν και οι αξίες πάνω τη Μελβούρνη. Ήταν από Down Under. Τώρα ο άλλος νομίζει πήγε να δει η Σίδνεϊ Αδελαϊδα. Θα πήγε πέρα, θα ρώτησε. Ξαδεύω, καλά. Και εκεί γίνονται σκηνικά με Σκοπιανούς και Έλληνες και τέτοια. Εντάξει, καλά. Ναι. Και ρωτάς και εσύ, ρε μάλι του τέλου μέσα στου αξίδε. Δεν τρέπεσαι καθόλου, α πούμε. Ακούστε να μου λέει, φίλε που πάμε για. Κάτσε, ποιο του έστειλε, ένα περαστικό αξίδε. Λένε οι σεκιουριτάδε από εκεί πέρα του στείλαν από την άλλη μεριά. Θα δώσουμε πάλι διαγωνισμούς. Οι διαγωνισμοί μας τρέχουν. Ένα άλμπουμ της Πανίνη, συλλεκτικό, συμπληρωμένο, όπως και όλα που δίνουμε εδώ από την τεράστια και ιστορική ιταλική εταιρεία. Ο δρόμος προς την Ρωσία 2018. Δίνουμε δύο διπλές προσλησούλες. Για την παραστασάρα το μόνον της ζωής του ταξίδιων με την Ιωάννα Παπά στο θέατρο Αυλαία, απόψε ώρα 9. Το αριστούργημα του Γεωργίου Βυζίνου. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express αρκεί να απαντήσει σωστά σε μία
από τις δύο ερωτήσεις. Πες την δικιά σου πρώτα, Παναγιώτη. Ατλέτικο Μαδρίτης Μαρσέικ σήμερα τελικός κυπέλλου UEFA. Πώς ονομάζονται οι φανατικοί οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης και πώς της Ολυμπίκ Μαρσέικ. Έχει απαντήσει μόνο ο Ντάγκα Φέργκισον. Αν μπορείς να μου πεις, βασικά είναι δύο τα πέταλα των οπαδών της Μαρσέικ. Το κυρίως είναι αυτό που απαντάει ο Ντάγκα Φέργκισον. Υπάρχει και το άλλο, ρε παιδί μου, που έχει άλλη ονομασία. Αλλά δεν πειράζει. Μπήκε στην κλήρωση, ναι. Λέει good morning, Manx and Scousers. Της Μαρσέικ, αυτό σωστό. Της Ατλέτικο, σωστό. Άιντε! Απαντάει και 8:31, αλλά διαφορετικά, ρε παιδί μου. Άντε ρε, little cats. Άντε ρε, γατάκια. Ντάγκα Φέργκισον. Το άλλο, διάβασε. Το 8:31. Καλημέρα, της Ατλέτικο είναι η Ρόχικ Μπλάνκος, κάπως έτσι λέει, ή κάπως έτσι τέλος πάντων, και της Μαρσέικ είναι χαλούμια. Σωστά, εσύ είσαι ο νικητής, 8:31. 8:31, ο οποίος νομίζω σου στείλε προχθές μήνυμα για τα εισιτήρια, κάτι σου στείλε. Φίλε, εγώ στο ΑΚΑ προχθές, το Σάββατο, δεν το έδειξα. Καλά, εντάξει, δεν κλασικό ελληνικό. Δεν το έδειξα. Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν το έβγαλα από την τσέπη μου, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το πιστεύω, ναι, μωρέ, εντάξει. Εδώ σε έχει και σε συναυλία τεράστια, μαζική, μεγάλη, να μπω έτσι. Δεν μου γίνεται να το εισιτήριο. Ναι, απλά στη συναυλία δεν αν περιμένεις ξέρα, να γίνουμε ανούρες, ναι, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, ναι. Εντάξει, ναι, που υποτίθεται γίνεται τέλος τα λοιπά και δεν τζάμπα, δεν έδωσα 50-60 ευρώ εισιτήριο. Έτσι. Τι? Στην Τούμπα. Α, εισιτήριο. Ναι, ναι. Από εφημερίδα. Ναι. Από εφημερίδα. Σε ποιο μάτσι. Πάω Κάρι στο 1-0. Α, πάω Κάρι. Ο παδός του Άρη δεν τράπηκε λίγο. Έλα ρε φίλε. Έγινε αυτό. Yeah. Αυτόν θέλω να το βγάλουμε τώρα στον αέρα. Αυτός που έκοψε από εφημερίδα εισιτήριο και το έδειξε στο ΠΑΟ Κάρι το 2003 να εμφανιστεί τώρα. Μην το αγγίζεις. Μην το αγγίζεις. Κοντά είναι η επέτειος. Αύριο είναι η επέτειος. Λοιπόν, και το η άλλη ερώτηση. Τελειώνει τελικός κυπέλλου Ελλάδος. Συγκλονιστικός. Συγκλονιστικός πραγματικά με τρελή εξέλιξη. Και είναι έτοιμο όλο για την απονομή. Κατεβαίνει από τις πιο πάνω σειρές των VIP ο ιδιοκτήτης της ηττημένης ομάδας και λέει την απονομή στον αρχηγό της νικήτριας θα την κάνω εγώ για να φάω όλη την πίκρα και να έχει πιο μεγάλη αξία η χαρά όταν εμείς πάρουμε το κύπελο. Ποιος είναι ο τεράστιος, ο μεγαλόψυχος αυτός πρόεδρος που το έκανε, ανήκει το στιγμιότυπο, είναι στην πρόσφατη ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είτε τηλεφωνικά 2310-287-888 στη Μαριλίζ, είτε σε μεσικά FM και ένα μήνυμα αποστολή στο 54526, αξία κόστος μηνύματος 1 ευρώ και 24 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φόρου κινητής τηλεφωνίας. Παναγιώτη, άσε λέω και δεξιά. Ντρέπομαι ήδη που έχει έρθει μόνο μία απάντηση για το quiz που βάλαμε. Ναι, για εντάξει. Το ένα από τα quiz που βάλαμε. Ναι, 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 βέβαια. Βέβαια. Διαβασμένος ο Φέργκισον. Ο Παπουσάκης λοιπόν, αυτός άρρωστος, βέβαια, ναι. Όπως καταγράφουν τα ρεπορτάζ της εποχής, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έσπασαν τα πάντα στο διάβα τους στη Νέα Ιωνία, την Καλογρέζα, ακόμα και στα βοηθητικά γήπεδα του ΆΚΑ με ασχήμιες και κατά αθλητριών που γυμνάζονταν εκείνη την ώρα εκεί. Καλά, ρε, πήγαν οι άλλες, ρε φίλε, είναι δυνατόν την ώρα του αγώνα να γυμναστούν εκεί, είναι δυνατόν. Περίμενε. Ναι. Περίμενε. Ναι. Είναι από αφιέρωμα τη Sport Day, ναι, προπαραμονή του αγώνα τώρα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ναι, του προθεσινού. Ναι. Έτσι. Αφιέρωμα στον τελικό κυπέλλου Ελλάδος 1983. Εγώ. Δεν το πιστεύω ότι έγινε. Νομίζω αυτό. Νομίζω ήταν Ιούνιο, 5 Ιουνίου, 6 Ιουνίου, ναι, κάτι τέτοιο. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύεις. Ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, ναι, πήγαν να πειράξουν κορίτσια αθλήτριες που γυμνάζονταν έξω από τη Νέα Φιλαδέλφια. Όντως, δεν είναι. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω. Έξω από τη Φιλαδέλφια ή ο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ. ΆΚΑ, συγγνώμη. Ναι. Αν κάποιος το πιστεύει, θέλω να εμφανιστεί ή τηλεφωνικά ή να στείλει μήνυμα. Να πει ναι, εγώ ήμουν εκεί. Το ξέρω από πρώτο χέρι. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Το αρνούμε. Έγινε κι άλλη αλήθεια μεγάλη εκεί. Την οποία την έκανε ο Μπαλής, φίλε. Τι έκανε? Ο Ντίνος ο Μπαλής. Ναι, πήρε την μπάλα του τελικού. Θα την είχα στα χέρια μου τώρα εγώ. Και την πουλούσε κανένα. Τι λε, ρε, φίλε, πουλήσω εγώ πράγμα, ρε. Στα ζόρια σου. Εγώ λέω σήμερα ένα εκατοστά, ναι, ένα εκατοστά ευρώ. Όπως το... έχω το 81. Έχω το 81 την μπάλα του τελικού. Θα μου την έδινε ο Αντώνης ο Βασάρας. Ο λατρεμένος μου. Να, λοιπόν, μήνυμα. Καλημέρα στο ΚΟΙΒ. Θέλουμε εκπομπή ρετρό, παρένθεση μπάσκετ διαφημίσει, κλείνει παρένθεση, με Παπαδόπουλα Ζαγόρα. Εραστής. Βάλε με κληρώσεις, λέει. Ναι, κληρώσεις να σε βάλω. Πώς θα σε βάλουμε. Για ποιο, δεν απαντάς σε τίποτα όμως. Διαφημίσεις. Μόνο για θέατρο αν θες. Για θέατρο, ναι. Α, και για Πανίνη. Και για Πανίνη. Δεν έχουμε quiz, εντάξει, πέρα. Οκ, okay, ωραία. Ναι, η τελευταία γουρουνιά θα πάμε στο τύρι στη γραμμή. Η τελευταία γουρουνιά θα είναι στον τελικό του Μουντιάλ.
Εθνική με Τζιόλι και Μπακασέτα είναι σαν ταινία του Αγγελόπουλου σε super slow motion. Λέει ο Ρωμανίστα από την Δυτική Αττική. 789. Ναι, το είπα, παιδιά, χθες είδα 60 λεπτά. Τζιόλι με Μπακασέτα να παίζουν μαζί και δεν ξεκίνησα τα ναρκωτικά. Εγώ νόμιζα είναι και κλεισμένο το θυμό. Ναι, μπορείς και εσύ να τα καταφέρεις, η ζωή είναι όμορφη. Το παιχνίδι έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Σεβίλης, μπροστά σε 32.000 κόσμο. Έχω πάει εκεί. Μείον 31.950. Εντάξει, πώς να πηγαίνανε, παιδιά. Είχε καμία κοσαρκιά Έλληνες. Ναι, για όσο το γνωρίζουν, ναι. Τελικό σκορ 2-0 για τη Σαουδική Αραβία εννοείται. 1-0 στο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο. Γκολ ένα Σαουδάραβος και το δεύτερο ένα άλλο Σαουδάραβος. Και τα δύο γκολ τα βάλανε ακριβώς δύο Σαουδάραβες. Ναι. Που ήταν πολύ καλύτερη. Εύχομαι η εθνική φίλη να μην στεριώσει νίκη ποτέ. Ναι. Ποτέ. Προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Σωτήρη, το είδες. Φίλε, μοιάζει πάρα πολύ. Ανοίγω τηλεόραση και εκείνη τη στιγμή κάνει κοντινό σκηνοθέτης στον Χουάν Αντώνιο Πίτσι, τον γνωστό Αργεντίνο προπονητή. Και λέω, μη χειρότερα. Η μίξη του Μπάνε Πρέλεβιτς με Τάσο Μητρόπουλο. Ναι, ναι. Μπράβο στον Αλέξη Σπυρόπουλο. Ναι. Που περιέγραφε τον αγώνα. Έχει αλλάξει η φωνή του, ρε φίλε. Στην αρχή δεν καταλαβαίνω ότι είναι αυτό. Ίσως ηχοληπτικό είναι αυτό. Ναι, γιατί πλέον είναι, λέω, αλλά. Ίσως λίγο ηχοληπτικό να είναι μετά αυτό. Μετά από αυτά που λέει, βέβαια καταλαβαίνεις ότι είναι αυτό. Ναι, εννοείται. Έτσι, ναι. Εννοείται. Και λέει και ο Σπυρόπουλος, μοιάζει πάρα πολύ με Τάσο Μητρόπουλο. Ναι, με το μακρύ μαλλί, κόκκινη γραβάτα και γκρι κοστούμι και Μπάνε Πρέλεβιτς. Εύχομαι ολόψυχα να μην πάρει ποτέ ξανά παίκτη του ΠΑΟΚ για την εθνική. Να χάνει εθνική παιχνίδια όπως ναι. Γκολ που ακυρώθηκε του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ το 1-0. Τέτοιο πράγμα θέλω να το ήρθε. Για να πάμε σε γραμμή. Άχεση, για να πάμε σε γραμμή. Άχεση. Τέτοια παιχνίδια, σαν και το χθεσινό της Εθνικής, τα δείχνουν οι τη CIA στους τρομοκράτες ομήρους για βασανιστήρια, λέει ο Γιώργος ο Ιταλός. Πάμε γραμμές, περιμένουν να είστε περιεκτικοί σύντομοι, να λέτε ποια ομάδα υποστηρίζετε και το όνομά σας. Καλημέρα. Νιώθω περήφανος. Καλημέρα. Πιο δυνατά δεν ακούγεσαι. Πιο δυνατά. Καλημέρα. Καλημέρα. Με το ζόρι. Αργενός από το κέντρο. Μα ακούτε τώρα. Ναι, τώρα σας ακούω. Όχι, όχι. Δε, πολύ, πολύ με το ζόρι ακούω εγώ, ρε. Εσύ τα ακουστικά σου έχουν πρόβλημα. Παναγιώτης με ακούει κανονικά. Για δες λίγο, Μαρή. Εγώ τον ακούω, εσύ. Πάμε. Όποιος τώρα ναι. Ναι. Αλέξανδρος, ο παδός του Άρη από το κέντρο. Ναι. Όποιος από τους δύο μου πει. Ναι. Το άγαλμα που απεικονίζεται γυναίκα της Πίνδου. Ναι. Τι γράφει μπροστά. Εκείνε τις τέσσερις γραμμές, ναι. Θα του δώσω δωροεπιταγή για το Opticon Express 200 ευρώ. Εδώ έπεσαν, 40, εδώ έπεσαν 40 γυναίκες. Όχι. Ναι, κάτι τέτοιο. Το λέω εγώ, εγώ θέλω να μου δώσεις 10 ευρώ. Μου δίνεις, άστα αυτά. Γιατί δεν μου πάρω 25. Μου δίνεις 10 ευρώ. Κόψε με PaySafe. Ναι, μου τα δίνεις. Ναι, πες το. Γυναίκες υπηρώτησες. Ξαφνιάσματα της φύσης. Εχθρέ. Εχθρέ, γιατί δεν ρώτησες ποιον πας να κατακτήσεις. Θέλω 10 ευρώ. Επειδή είσαι αριανός και είστε στη μιζέρια, 5 ευρώ. Εχθρέ, γιατί δεν ρώτησες ποιον πας να τον πάω να υποστηρίξεις. Τα αλλάξαμε. Δεν θέλω την αγάπη σου μόνο. Σε ευχαριστώ για το ερώτημα. Παναγιώτη. Ναι. Παναγιώτη, τι είδαν από χθες, ότι ο Χρυστοδουλόπουλος θα είναι αυτός που θα παίξει και στους 4 του ΠΟΚ. Το είπαν αυτό. Ναι, ωραία, το άλλο όμως δεν το πιάσες που είπε. Ποιο. Νιώθω ότι απειλούμε. Μπα, απειλείται ποδοσφαιριστή τη ΑΕΚ. Κι εγώ απειλούμε. Φαντάζομαι δηλαδή να είσαι διαιτητή στην Ελλάδα. Ναι, όχι, άλλο πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Αυτό με το Big Four έτσι, και του τέσσερι του ΠΟΚ εννοούνε, τι εννοούνε. Κάτι... Του τρει στην Αθήνα και τον έναν εδώ, τι εννοούνε. Κάτι τέτοιο. Όχι, πες του το άλλο, Αλέξανδρε. Ποιο άλλο. Ποιο Αλέξανδρε. Όχι, η Αγγλία, η Αγγλία με πληθυσμό. Άντε, μαμά με θηγατέρα, τα βρήκατε τώρα. Με το Λονδίνο, το Λονδίνο, πιο μεγάλο από την Ελλάδα, έχει του Big Five. Εδώ εμεί έχουμε του Big Four. Τι λέγαμε. Μεγαλώστε, ρε παιδιά. Μεγαλώστε. Σε οποιονδήποτε και να πάρει τηλέφωνο από το οροπέδιο του Φιβέτ. Ναι. Μέχρι τη Γρυλανδία κάτω, ναι. Και του πεις ότι λέμε Big Four, ναι. Οι τρεις πρώτοι έχουν τα περισσότερα πρωταθλήματα και δεν βάζουμε στο Big Four τον τέταρτο σε πρωταθλήματα, βάζουμε τον πέμπτο, ναι. Θα πέσει κάτω και θα χτυπιέται από τα γέλια. Πρωταθλήματα ή τίτλους, γιατί νομίζω πρέπει να χρειάζεται και άλλα. Πρωταθλήματα. Και να ξέρεις, γιατί επειδή πήρε δύο κύπελα πέρυσι και φέτος έκανα μεγάλο. Να σου πω, επειδή έχω φτάσει στους 9, γιατί εμείς 9 ναι. Έχουμε, το λέω ότι λέτε στις 8 δεν μας ενδιαφέρει. Του χρόνου με τον επόμενο τίτλο που θα βάλω κανονικό αστέρι, όχι τρία αστέρια έτσι για κάθε πρωτάθλημα. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Πάλι σουρωμένος βγήκες. Πριν τα πρωινά βγαίνει σουρωμένος τελευταία. Σε πιάνω εγώ. Καταλαβαίνω. Μην νομίζεις. Ναι. Ναι. Εδώ, καλά, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Πρωί, μα τώρα πρωί, άμα δεν βγεις, Παναγιώτη μου, τι λες τώρα. Ωραία, ωραία. Δεν μου απάντησες. Δεν απαντάει. Δεν θα απαντήσεις. Εντάξει. Ωραία. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Στο καλό. Θαλαμοφύλακας λέει από πίσω το άγαλμα γράφει Ρέμο Μπάιν. Να σε καλά. Καλημέρα, Θαλαμοφύλακα. Αυτό είναι γραμμένο στο Λευκό Πύργο. Αλλά αυτό είναι στην Αριστοτέλους. Στην Αριστοτέλου και στην Αριστοτέλους. Ναι. Στο πεζούλι κάτω, από το Ολύμπιον απέναντι. Το οποίο είναι για μένα πρέπει να σβηστεί, είναι αλητεία, έτσι. Ναι. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Καλημέρα. Ε,
Έλα ρε Σαβούρα. Καλή. Δεν ακούγεσαι καλά, πρέπει να πάμε στον επόμενο. Έλα, δεν ακούγομαι. Ξαναπάρε του Παπαδόπουλου τα ακουστικά, ρε. Βρήκε τη λύση, σου λέει. Ζήσου! Σου λέει όλος ακούει, πάρε του αλλού, κατάλαβε. Παπαδό στο Απόλλωνα Πόντου, πάμε, Ζήσου! Μετά τις 11.30 μόνο για τον Ψαριανό γραμμές. Θέλω να πω πέντε πραγματάκια. Είχε με την κόρη του στο Λονδίνο. Ναι. Για συναυλία. Δεν μου λες πάλι σε γλύφανε όπως Γερμανίδες τότε στη συναυλία, ε! Με τα ούζα. Στο Ντάμπλιν, στο. Ντάμπλιν ήμουνα, όχι Λονδίνο. Ντάμπλιν. Α, Δουβλίνο, Ντάμπλιν. Ιρλανδία, ναι. Στο μεγάλο, στο κανονικό το νησί, όχι στο. Προσκύνησε στο άγαλμα του Φιλάινο, τον Φιλίζη. Βέβαια πήγα στο. Περίμενε. Ξέρεις τι είναι η Φινλίζη? Μπορεί να νομίζω ότι είναι εξτρέμ ρε φίλε της Κυμπέρνια. Τι είναι η Φινλίζη, ξέρεις? Όχι. Άιντε με πήγες στο άγαλμα. Άιντε παλαβιά. Πήγες στο άγαλμα. Με τους φανατικούς της Ρεάλ. Ναι. Με τους φανατικούς της Ρεάλ μπορούμε να το πούμε και στον αέρα, όχι ε. Ποιοι, τι δεν κατάλαβα. Η ούλτρα σούρι. Άλλο που είσαι, μην πεις τίποτα στον αέρα. Μην πεις τίποτα στον αέρα. Ξέρουμε ότι έχεις τεράστιες γνώσεις που θα θέλουμε. Εδώ ξέρει το τέτοιο. Σου φιλίζει. Ναι, μόνο μήνυμα. Μόνο μήνυμα, ναι. Της Ατλέτικο Μαδρίτης, όχι της Ρεάλ. Της Ατλέτικο Μαδρίτης, ναι. Επειδή έχω πιάσει της Ατλέτικο Μαδρίτης. Της Ατλέτικο και της Μαρσέιλ για να δείξεις. Επειδή παίζουν σήμερα τελικό. Εντάξει και οι δύο φασίστες είναι, εγώ νόμιζα για τους άλλους τους φασίστες. Όχι παλικάρι μου, όχι Ζιζού μου. Έγινε παλικάρι μου, ψυχούλα μου, ομορφιά μου, κούκλε μου. Να σε πω κάτι, I love you. Τα γουρούνια την ίδια μούρη έχουν. Σωστό. Κάτσε, επειδή βάλαμε κουζάκι, εσύ μπερδεύτηκες ότι είναι της Ρεάλ. Μην τρώγεσαι, θα στο πεις στον αέρα, θα στο χαλάσει. Μην τρώγεσαι, θα στο χαλάσει, μην τρώγεσαι. Ναι, καλημέρα Ζιζού. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Βρε Σάντα Χιόνια, καλημέρα. Απ' την ανάσα σε κατάλαβα εσένα, Εκτσάκη. Αχ εσύ. Σάντα Χιόνια. Θα σε έπαιρνα τηλέφωνο 21 Μαΐου για τη γιορτή σου. Βουνό με βουνό, δεν σμίγει μόνο. Ναι, Mountain. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Για σένα ερώτηση. Άκου λίγο. Δεν απάντησε το θαλαμό στον. Περιμένω να το βρεις. Την θεωρώ εγώ προσωπικά την πιο συγκλονιστική στιγμή στο ποδόσφαιρό μας. Όντως, κύριε Κώστα. Την είχε χθες αφιέρωμα το φως. Το τεράστιο φως. Ποιος είπε τη φράση αυτή σε ποιον την ώρα ποδοσφαιρικού αγώνα. Τον διακόπτει και του κάνει την εξής σύσταση. Πάρε την ομάδα να φύγουμε. Του έκαμε σύσταση όπως αγωνίζεται λοιπού περισσότερον υπείος. Ωπα, για να δούμε. Την έκανε πολιτικός. Σε ποδοσφαιριστή. Για να δούμε τι. Όχι ακριβώς πολιτικός. Όχι ακριβώς πολιτικός. Και τελευταία ασλαμά. Για επανέλαβε τι του είπε. Άντε πες το ξανά. Του έκαμε σύσταση, διαβάζω από εφημερίδα της εποχής. Όπως αγωνίζεται λοιπού περισσότερον υπείος. Για πες μας. Την έκανε αντιπρόεδρος κυβερνήσεως σε πεκταρά τεράστιο. Την ώρα του αγώνα. Υπάρχει φωτογραφία, είναι συγκλονιστική, Κυρκό. Τον διέκοψε τον αγώνα για να του κάνει αυτή τη σύσταση. Να αγωνίζεται πιο ήρεμα δηλαδή, πιο ήπια. Λίγο αν το σκεφτείς. Τώρα τον πιάνουμε λίγο έτσι. Αντιπρόεδρος κυβερνήσεως εδώ στην Ελλάδα. Ναι, προς τώρα το ακούω όμως. Το μυαλό σου δεν πάει κάπου. Δεν πάει πουθενά. Έγινε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σε βοηθάμε. Στον Καλιτζάκι πάει το μυαλό μου, αλλά. Δεν είχε ούτε περισπομένε ούτε τέτοια τότε με Καλιτζάκι. Καθαρεύουσα, δεν ακούς. Του έκαμε σύσταση όπως αγωνίζεται λοιπού περισσότερον υπείος. Πράγμα είναι αυτό. Α, δεκαετία 60 δηλαδή. Μπράβο. Άντε, το 67. Μην μας πεις κανένα Μπορέλι. Μάλιστα. Το 67. Στη λεωφόρο, άντε, αντιπρόεδρος κυβερνήσεως. Δεν μου έρχεται στο μυαλό. Τέλος πάντων, εγώ άλλο θέλω να πω. Εγώ θέλω να συγχαρώ τον ΠΑΟΚ για την τελευταία εντύπωση που έδωσε. Τεράστια. Σε κράζει ο θαλαμοφύλακας όμως. Σε κράζει ο θαλαμοφύλακας εδώ και τρεις μέρες. Και καλή συνέχεια. Καλά, ο θαλαμοφύλακας, έχω ξαναπεί. Όταν υπηρετούσα τους θαλαμοφύλακες, τους βοηθητικούς, στο στρατό βάζαμε θαλαμοφύλακες. Τους βοηθητικούς. Ναι, δηλαδή, τους γιώτα 3, γιώτα 4, γιώτα 2. Τα ούζα με χακί, μάλιστα.
Μπράβο. Μπράβο. Ωραία, ωραία. Πιο ισχυρό χαστούκι δεν μπορούσε να του ρίξει. Κοκκινίζει το μάγουλό του τώρα, ναι. Ωραίο. Έγινε, κύριε Κώστα. Καλημέρα, να σε καλά. Μετά τι 11.30 μόνο ψαριανό δεν θα μπορέσει να καλέσει. Το 2.31.0.287 και 3.8. Και θέλω να πω 5 λεπτάκια. 3 λεπτά. Όταν μπούμε. Δύο πραγματάκια. Γιατί είπα διάφορα στην τηλεόραση. Μου έφυγαν τα νευράκια από τότε. Όταν μπούμε. Ωραία, θα πάμε σε break. Τρέχουν οι διαγωνισμοί. Να το κυνηγήσει πάει πάω μέχρι να πιάσει μαύρο χιόνι. Μέχρι να πατήσει μαύρο χιόνι. Τρεις διαγωνισμοί. Ζωή να έχουν δύο διπλές προσκλησούλες. Το μόνον τη ζωή του ταξίδιων με τη λατρεμένη Ιωάννα Παπά απόψε θέατρο Αυλαία ώρα 9. Ένα άλμπουμ τη Πανίνη ελληνικό συμπληρωμένο. The Road to Russia 2018. Και από τα Opticon Express απαντά σε ένα από τα δύο quiz σωστά και μπαίνει στην κλήρωση για γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Δεν υπάρχει χαμένο. Όλοι καβατζώνουν τη δωρεπιταγιά 650 ευρώ τα Opticon Express. Πρόεδρος ελληνικού συλλόγου μετά την ήττα στον τελικό του κυπέλου κατεβαίνει ο ίδιος σε μια κίνηση ύμνο στη μεγαλοψυχία για να δώσει το τρόπαιο στον αρχηγό της νικήτριας, ο πρόεδρος της ηττημένης ομάδας. Γεγονός που συνέβη στην πολύ πρόσφατη ιστορία του ποδοσφαίρου μας. Δεν το ξέρεις αυτό. Απάντησε σε αυτό που σε ρωτάει ο Παπαδόπουλας. Ποιο είναι? Τελικός κυπέλου UEFA σήμερα, Ατλέτικο Μαδρίτης αντίον Μαρσέη. Πώς ονομάζονται οι φανατικοί οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης και πώς οι φανατικοί οπαδοί της Ολυμπίκ Μαρσέη. Και σχόλια, φεύγει, αν θέλετε, τι φωνή έχεις. Έρχονται τρεις απαντήσεις. Για τον απόψινό τελικό. Τι φωνή έχεις και τι υποστηρίζεις. Εσύ που είσαι ουδέτερος. Δεν βλέπω να το παίρνει εύκολα η Ατλέτικο. Εγώ βλέπω Μαρσέη. Βλέπεις Μαρσέη. Και θέλω και θέλω και βλέπω. Για τους Σιμεώνε πιο πολύ. Έτσι. Και θέλω. Και βλέπω. Ναι. Εδώ μου κάποιο σημειώνε. Ναι. Έτσι. Βέβαια την ομάδα κατεβάζει σήμερα και σήμερα ο Χέρμαν Μπούργος. Ναι. Όχι ο Ντιέγκο Σιμεώνε που είναι τιμωρημένος. Έτσι. Ναι. Απέναντί του Ρούντι Γκαρσία, ο πρώην προπονητής της Ρώμα. Βλέπω να σκοράρει η παικτούρα ο Παγιέτ. Ναι. Που έκανε εγκληματική ενέργεια. Ναι. Άφησε την Πρέμιερσιπ και τη West Ham. Και γύρισε στη Γαλλία. Ναι. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Κάποια γκόμενα υπάρχει στη μέση. Λες, ε. Ταπεινή μου γνώμη. Μόνο για γκόμενα, στα ντουζένια σου αφήνεις Λονδίνο, West Ham και Premiership. Μασαλιώτια. Για να πας σε ένα πρωτάθλημα που εγώ το μ' αρέσει το γαλλικό. Ωραίο. Παρεξηγημένο, ναι. Φόλι. Το θεωρώ. Αδικημένο. Αδικημένο, γιατί... αδικημένο, ναι. Εντάξει, μην βλέπεις τώρα η Πάρη που έχει ξεφύγει. Okay. Ναι, ναι, τελευταία, ναι, ναι. Ειδικά δεκαετία 90-2000 κτλ. Ναι. Δεν το παίρνει ποτέ συνεχόμενα. Όχι, τεχνικό, μια, γρήγορο, μια γρήγορο, πολλά γκολ. Ναι, ναι, εγώ το. Όχι. Αλλά τώρα δεν αφήνεις Premiership, Λονδίνο, West Ham στα ντουζένια σου, Πεκτούρα, Παγιέτ. Για να πας στη φτωχική μα. Σκοράρεις από που να είναι. Από 60 μέτρα, από 80 μέτρα για να πας να γυρίσεις στη Γαλλία στα ντουζένια σου. Okay. Αυτά. Break και επιστρέφουμε με λογίδριο, ναι. Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Εγώ θα είμαι αυτός. Για τον βουλευτή Γρηγόρη Ψαριανό και στη συνέχεια ανοιχτές γραμμές. Επαναλαμβάνω, όσοι είδαν 60 λεπτά να αγωνίζονται μαζί Τζιόλης με Μπακασέτας, εψέ το βράδυ εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Α, θα βάλω και ένα κομμάτι να ξέρω. Και δεν ξεκίνησαν τα ναρκωτικά. Μπορείς και εσύ. Στείλε μήνυμα. Μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Η ζωή είναι όμορφη. Αντέχεται ακόμη και ο Τζιόλης με τον Μπακασέτα να αγωνίζονται μαζί. Σωτήρη, δεν είναι η Ελλάδα, ρε φίλε. Η Ελλάδα. Αυτός. Σε ευχαριστώ. Κούτρα, λούφα. Δηλαδή, ναι, γυαλί, μαγιά, ναι. Το τσαντάκι περασμένο. Αυτά δεν. Λούφα. Τέτοια. Ναι. Δεν υπάρχει. Το λατρεύω. Η Ελλάδα, ο Έλληνας, δε, τέλος, ναι. Αυτό είναι απόγονο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και θέλει και το όνομα να μείνει, δηλαδή μιλάμε για τρελά πράγματα. Θέλει και το όνομα να μείνει. Να είναι το όνομα να είναι γνήσιο, να είναι μόνο Μακεδόνος αυτός, ναι. Οχ, ε. Ο ναι, respect. Ζει ο άνθρωπος. Ζει, ναι. Τι ηλικία? 35. Α, 83. Sorry, δεν λέω τι κάνει κοροϊδεύει. 83. Να είναι γερός, να είναι γερός, να είναι γερός και να είσαι καλά. Ωραία. Εδώ είμαστε, επιστροφή Τρόικα με Σωτήρη Δασκαλάκη να κάνει τα μαγικά του για να κόμει μπροστά στα αντέξει την κονσόλα του τύπου της καρδιάς σου με Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Είναι έξτρα σήμερα, δεν είναι Τρόικα, είναι κάντο όπως η Βικτόρια, ναι. Λόγω της απεργίας της ΕΣΥΕΜΘ δεν είναι κοντά μας ο Χρύσανθος και ο Δημήτρης. Είναι όμως ο φιλόπατρης Μάριος Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς. Να σου ρωτήσω κάτι, η Κωνσταντινούπολη ξέρεις ποια είναι? Πώς δεν ξέρω, ναι. Ποια είναι? Τώρα τι να σου πω, ρε φίλε, είναι η παράλληλος με τη Νέα Εγνατία, ναι. Που ξεκινάει, ξεκινάει από την Μάρκου Μπότσαρη. Και πηγαίνει... Μπότσαρη ξεκινάει, ρε Σλάβα. Από εδώ πέρα, από τη Στρατού ξεκινάει, ρε Σλάβα. Και πάει μέχρι τηλεφόρο Στρατού, αυτό πήγα να πω. Σου είπα το ένα άκρο, το άλλο μάζω να το πω. Ναι, ναι. Ξέρεις ότι και πάνω από την... Είσαι πάω, δεν τα ορδικά σου, ναι. Δεν φτάνει μέχρι την Μπότσαρη, έφτανε μέχρι τη Μαρτίου.
Κάποια στιγμή. Ναι. Καλά, εντάξει. Και κάποια στιγμή από εκεί πίσω που έχει σε εμά 30 πολυκατοικίες έπαιζα εγώ μπάλα μέχρι το 78. Αν έρθει κάποιο από Αθήνα, ας πούμε, και ψάχνει Κωνσταντινούπολεως, έτσι. Ναι. Και είναι το κομμάτι. Γιατί, στο λέω γιατί, ρε παιδί μου, φτάνει μέχρι την Πότσαρη και μετά αναγκαστικά πηγαίνει Νέα Εγνατία και βγαίνει στη Συνδίκα και πάνω τη Συνδίκα βγαίνει για να βγει εκεί πέρα. Ωραία. Έχει αλλάξει εκείνο το κομμάτι ονόμαση, να ξέρει. Ήταν Κωνσταντινούπολεως και έφτανε μέχρι τη Μαρτίου. Πώς λέγεται τώρα? Χαλκίδη. Χαλκίδη. Ναι. Ξέρετε ήταν ο Χαλκίδης. Αγωνιστής. Ναι. Αγωνιστής της αντίστασης. Κάτι, όχι, κάτι. Κάπου εκεί μου πάει. Έμενε εκεί πέρα αυτός και κάτι το βρήκανε ασφαλίτες και το σκοτώσαν. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Αγωνιστής προφανώς της αντίστασης. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τα κουιζάκια μας. Κάτι που δεν είναι ο Μπζαριανός. Ναι. Οι διαγωνισμοί μας για να κάνει μετά το λογίδριο ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Άλμπουμ της Πανίνη συμπληρωμένο συλλεκτικό της Ιταλικής εταιρείας Ο Δρόμος προς την Ρωσία. Δηλαδή προς το παγκόσμιο κύπελο. Δύο διπλές για το θέατρο. Το μόνον της ζωής του ταξίδιων, το αριστούργημα του Γεωργίου Βυζινού, σκηνοθέτη ο Δήμος Αυδελιώδης, αγαπημένος και ιδιαίτερος σκηνοθέτης, που του αρέσει αυτή η ιδιαίτερη εκφορά του λόγου, ειδικά του Γεωργίου Βυζινού, με την Ιωάννα Παπά να ζωγραφίζει επί σκηνής για μία ώρα και 20 λεπτά στο θέατρο Αυλαία απόψε ώρα 9. Και Opticon Express, ζευγάρι γυαλιά ηλίου εισαγωγής, αρκεί να απαντήσεις σε ένα από τα δύο ερωτήματα. Δώσε Παναγιώτη το δικό σου. Σήμερα τελικό κυπέλου UEFA, Ατλέτικο Μαδρίτη εναντίον Μαρσέη, στο το γήπεδο τη Λιόν, Ναι. Στι Ολυμπίκ Λιόν. Ωραίο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Βέβαια, ναι. Το βελοντρόμι, θυμάστε ότι ήταν ποδήλατο. Περιμέναν πολλοί να είναι η Λιόν στο τελικό. Ναι. Τη Μαρσέη, θυμάστε ότι ήταν. Όπω ένα μπούφο φίλο μου πριν καμιά πέντε χρόνια περίμενε το Αμβούργο, αλλά πήγε η Φούλα. Πήγε η Φούλα, ναι, τι να κάνει. Τη Μαρσέη, το βελοντρόμι, θυμάστε. Ποδηλατοδρόμι, ναι. Όπω φίλε. Ναι. Ατλέτικο Μαδρίτη εναντίον Μαρσέη, πώ λέγονται οι φανατικοί οπαδοί τη Ατλέτικο Μαδρίτη και πώ οι φανατικοί οπαδοί τη Ολυμπίκ Μαρσέη. Είναι πολύ περίβαλο που έχουν έρθει ήδη πέντε απαντήσει. Φυσικά μιλάμε τώρα εδώ για ακροατέ, άσχετου με ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί? Δεν απάντησαν στην πιο απλή ερώτηση. Στο που έχω βάλει εγώ. Ποιος ιδιοκτήτης, πρόεδρος ομάδας. Έχει έρθει. Κατέβηκε. Α, ένας. Α, sorry, πέντε τώρα το είδα. 550, ναι, sorry. Ναι, ναι. Κατέβηκε και έδωσε πρόεδρος της ιτημένης ομάδας και μάλιστα με δραματικό τρόπο. Κατέβηκε και έδωσε αυτό το τρόπαιο, το κύπελο, στον αρχηγό της αντιπάλου σε μια ένδειξη μεγαλοψυχίας. Ποιος είναι ο πρόεδρος αυτός της ελληνικής ομάδας, της ελληνικής τελικού κυπέλου, της πρόσφατης, της νεότερης, της σύγχρονης ιστορίας του ποδοσφαίρου μας. Δηλαδή από το 80 και μετά. Όχι πριν το 80. 80 και τούδε. Απαντάς είτε τηλεφωνικά 2310-273-8 είτε σε μεσικά FM και ένα μήνυμα αποστολή στο 54-526. Τώρα σε ακούω στο λογίδριό σου. Για τον Γρηγόρη τον Ψαριανό. Πρώτα για ένα-δύο μηνυματάκια αν θες. Πού ήμασταν? Εδώ πέρα το διαβάσαμε. Η τελευταία γουρουνιά, το Αρμενοβίλ το διαβάσαμε. Good morning, Max. Καλημέρα, παιδες. Καλό καλοκαίρι. Ο Τάδε το έδωσε στο κύπελο Μάριε. Καλή συνέχεια. Και άλμπουμ Πανίνη. Μπαίνει τριαντάφυλλε, να είσαι καλά. Ο Απόστολος λέει σωστά. Απαντάει για τους φανατικούς. Πάω και δεν είμαι καλά. Θέλει και Πανίνη, θέλει και γυαλιά. Και πάμε στον ακροατή ο οποίος περιμένει και μετά ακούμε Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Κλείστο χαλί, Μασωτήρη, χωρίς χαλί. Κλείστο. Καλημέρα. Λίγο ξεψυχισμένο το έκανε σήμερα. Ο Πατακός ήταν, ρε. Σε παραδέχομαι, ρε σκύλε, για το προηγούμενο. Ναι, που ρε, δεν... αυτό που ρώτησες από εκεί τον Κατερινιώτη, ρε. Κάτσε, περίμενε. Το έχεις δει ή το μυαλό σου πήγε εκεί? Όχι, ρε, το έχω διαβάσει. Το έχεις διαβάσει. Ποιος είναι ο παίκτης? Σε ποιον ποδοσφαιριστή κάνεις συστάσεις? Τώρα μη ρωτάς, ρε. Εμείς είμαστε μαμάου, δεν τα ξέρω. Δεν ξέρω. Του Ολυμπιακού. Πεκταράς άρμα μάχης, πεκτούρα. Δεν τα ξέρω. Στη φάτσα πολύ Λάζαρος Χρυσοδουλόπουλος. Στη φάτσα. Τώρα δεν τα ξέρω. Εγώ είμαι γεννητής στο 81 τώρα. Ωραία, ωραία. 81, ωραία, ωραία. Ναι, ναι, ωραία ηλικία. Και έχεις και δύο παιδιά, έχεις? Δύο. Δύο, Πότε γίνει, πότε παντρεύτηκες? Ένας 5,5 και ένας 16 μηνών. Σώπα, αν να σου ζήσουν. Πάω τι θα είναι, φίλε. Καλά, το άσε να μεγαλώσουν τα παιδιά, μην το λες έτσι τώρα αυτό. Μπορεί να γίνει, ρε φίλε, Άρης, εκεί, στο ωραιόκαστρο που μένεις, εσύ... Δεν μένω, ρε, στο ωραιόκαστρο. Πώς το Ρετζίκι, Ρετζίκι. Στο Ρετζίκι. Αμάρα, σλαμάς, είσαι κάθε μέρα, εγώ θυμάμαι. Στο Ρετζίκι, οι πιο πολλοί Αριανοί δεν είναι. Και οι αθηναϊκές ομάδες. Πάντως εμείς έχουμε σύνδεσμο στο Αλτοστοχώρε, δε. Δεν ξέρω, εγώ το λέω ειλικρινά. Δεν νομίζω ότι γενικά το Ρετζίκι παίζει πολύ έτσι και Αθήνα και Άρης και Ηράκλης. Δηλαδή, νομίζω... Δεν με κουνιέται κανένας πάντως σε μένα εκεί. Καλά, εσύ είσαι και λίγο αγριεμένος. Δεν μου λες κερδίζω τίποτα. Τι καλό έχεις να μας πεις? Όχι, δεν είχαμε γι' αυτό κάτι. Άλλη φορά σε βάλω και γυαλιά, τώρα γι' αυτό δεν είχαμε. Σαν τον Μπατζόγλου και εσύ. Ναι. Όλη τη χρονιά τον πήγα εκεί το διευθυντά προσωπικού να πούμε στην πίεση και στη φάπα πάντα αθλητικά. Ερώτηση, με αμερικάνικο σύγχρονο μπάσκετ ασχολείσαι καθόλου?
Μα, έτσι και. Ψιλοασχολείσαι. Καθησύχασέ με ότι δεν θα γίνει κανένα κακό φέτος. Για να πάει η Βοστόνη τελικό. 2-0 έκανε. Κανένα κακό, κανένα. 2-0 έκανε. Ναι, να μην πάει τελικό η Βοστόνη, αυτό θέλω. 2-0 έκανε. Σήμερα. Θα πάει. Θα πάει. Παίζει καλό μπάσκετ όμως. Εμένα το Τορόντο με απογοήτευσε. Σκούπα του έκανε και το κλείδωσε. Σαν την Nike, ρε. Θα έρθουν και αυτοί σήμερα. Αν είναι σήμερα έχει μπασκετάκι, πάω κάτω. Τι ώρα είναι αυτό, παιδιά. 6-6 κάπου εκεί. Ναι. Ωραίο. Αυτοί φίλε δεν παίζουν μπάσκετ κι άλλο. Περίμενε. Στις 3 νίκες είναι. Ναι, ρε. Στις 3. Και μου κάνεις καλή πάσα, ρε φίλε, για τον Βαγγέλη Ιωάννου. Ρε Βαγγέλη Ιωάννου, επειδή σε παρατηρώ, μην νομίζω ότι κάποιοι σ' ακούνε και κάποια στιγμή ξεχνάνε, ρε παιδί μου, τι έχεις πει. Τρίτη φορά το κάνεις αυτό το πράγμα. Μία φορά σε ένα Ολυμπιακό Σιένα, λέει το παιχνίδι έχει σχεδόν τελειώσει. Έτσι. Και γυρνάει το παιχνίδι και χάνει ο Ολυμπιακός, νομίζω κάτι τέτοιο. Ναι. Όχι, το γυρνάει ο Ολυμπιακός, ένας από τους δύο τρόπους το γύρισε. Ολυμπιακός θυμάμαι το γύρισε. Ναι. Μία φορά την πατάς εκεί. Άλλη μία πριν δύο καλοκαίρια, σε παιχνίδι κάτω του 18, ρε παιδί μου, παγκόσμιο κύπελλο φίβων κτλ. Που παίζουμε Μαυροβούνιο, Φιλανδία, είναι 18 πόντους μπροστά και λέει: όλοι έχουν καταλάβει εδώ πέρα ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι, προπονητές, ο κόσμος κτλ. Και το παιχνίδι πηγαίνει στην παράταση. Κατάπιε το μικρόφωνο. Και τρίτη φορά πας να την πατήσεις προχθές που πήρε η Άκτο Ευρωπαϊκό, βάζει ένα καλάθι ο Σάκοτα ναι. Και λέει: επισφραγίζει την νίκη, λέω: τρίτη φορά θα την πατήσει. Και είδες τι έγινε στο τέλος, ναι. Χάρηκα που ακούσατε, παιδιά. Γεια σας, καλημέρα. Παοξάκι, άρρωστο, καλημέρα, καλημέρα. Να πας το καλό. Υπάρχει άλλη γραμμή, Σωτήρη? Όχι, δεν υπάρχει άλλη γραμμή. Δεν υπάρχει, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε. Σ' ακούω. Λοιπόν, Γρηγόρης Ψαριανός, έτσι. Δύο πραγματάκια τα είχα πει και στη Μαρμίτα. Απλά ήμουν βρασμό ψυχής, όπως λέτε, συμμορφωμένη. Έτσι, κάποια πραγματάκια. Η αριστερά δεν χαρακτηρίζεται μάλλον την ευγένεια την οποία δεν έχει αυτός, έτσι. Το να αναφέρεις τσάτσους του κόκαλη. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Βούλγαρος να μας πεις. Δεν με πειράζει καθόλου. Το να προσβάλλεις όπως μια ομάδα λέγοντας τους Μπάοκ. Τρεις φορές το αναφέρει μέσα και δεν το έχεις κάνει μόνο εσύ. Το έχει κάνει και ο πάλι ποτέ πρωθυπουργός, ο Σαμαράς, το έχει πει Μαρία. Χαριτολογώντας, ας πούμε, κτλ. Και τον αναφέρει στο τέλος ότι εγώ έχω πάει και 8 φορές στην Τούμπα και η δεύτερη ομάδα, για να μας γλυκάνεις ότι η δεύτερη ομάδα σου είναι ο ΠΑΟΚ, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά το να παραποιείς την ιστορία είναι τουλάχιστον πολιτική αλητεία. Μακρινέ, χαμένε, αδελφέ του Ζαν Ρενό. Παχύσαρκε, αδελφέ του Ζαν Ρενό, έτσι. Μία μας λες για το πρωτάθλημα που κλάπει την ΑΕΚ το 76. Το 76 κλάπη πρωτάθλημα. Σωστά, έπρεπε να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ γιατί τον γκολ που ακούστηκε από την Τουμπάρα μέχρι το Καλοχώρι έπρεπε να φάει τιμωρία. Μιλάς για το 85 για τον γκολ του Εστεχάζη. Τουλάχιστον πρόστιχο είναι αυτό που κάνεις. Τουλάχιστον πρόστιχο, γιατί τότε έχει τα 3 λεπτά η ΕΡΤ 1 και έχει μονοκάμερο. Έτσι. Δεν καταλαβαίνεις αν ακυρώνεται όντως ορθά τον γκολ της ΑΕΚ ή όχι, έτσι. Στο 1-1, στο ΠΑΟΚ 6 Τούμπε με 40.560 εισιτήρια. Αλλά είσαι τόσο πρόστιχος που δεν μας λες αν ήταν γκολ offside της ΑΕΚ που προηγείται πάλι με τον Εστεχάζη. Και μιλάς για το πρωτάθλημα το 85, έτσι. Που πάω να το χάσω, στο Χαριλάο μέσα, που παίζουμε 9 παίκτες με τον Κούτρι κτλ. Πάμε στο πρωτάθλημα το 88, που λες ότι το δώσες στη Λάζη και δεν το πήρε η ΑΕΚ. Πώς ρε κακομοίρη θα το παίρνει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, αν ο Πάουκ έκανε 2-3 στην Κρήτη προτελευταία αγωνιστική και βάζει τον κόλλο Αναστασιάδη μέσα στο Αλκαζάρ. Ε? Αναστασιάδη λέει το Σάκη, το Σάκη λέει στο πέναλτι. Και είσαι ακόμα πιο πρόστιχος, γιατί χάνω ένα παιχνίδι τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, έτσι, που πιάνω τη Λάρισα στη βαθμολογία, με γκολ του Μιτσιμπόνα του αείμνηστου. Με το φάουλ και πρώτη αγωνιστική δευτέρου γύρου, πρόστιχε Ψαριανέ, βάζει γκολ φάουλ με τον Πίτα, έμεσο, που όσες φορές και να το δεις στην τηλεόραση, σε βιντεάκι πλέον, δεν καταλάβεις αν ακούμπησε την μπάλα ο Γκιτσιούδης ή όχι. Μιλάς για το πρωτάθλημα το 88. Βγαίνει τώρα στον αέρα. 2-31-0, 2-87 και 3 οκτάρια. Πολιτικό πούπουλο σε χαρακτήριζα και συνεχίζω σε χαρακτηρίζω. Και μην νομίζω ότι μας γλυκένεις λέγοντάς μας ότι η δεύτερη ομάδα σου είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν θέλουμε εμείς τέτοιους, φίλε. Δεν θέλουμε κανένα τέτοιο. Βγες τώρα να αντικρούσεις αυτά που είπα. Γιατί λέγοντας αυτά, έτσι, και δεν σου απαντάει κανείς, μπαίνει αυτό στην ιστορία ότι το πρωτάθλημα το 85, το πρωτάθλημα το 76 και το πρωτάθλημα το 88. Πώς θα παίρνεις το πρωτάθλημα το 88, ε? Πρώτη-τελευταία αγωνιστική με τον Ηρακλή. Μάλλον, συγγνώμη, τελευταία. Το 1-0. Με τα επεισόδια. Για να μην πω για το πρωτάθλημα του 91. Που αδικείται και ο Ολυμπιακός και δεν το παίρνει. Γιατί διεκόπη το παιχνίδι ενώ κέρδιζε μέσα στα Φιλαδέλφια και γίνεται ξανά το παιχνίδι στη Ρόδο. Και το παίρνει ο Παναθηναϊκός. Αλλά μετά ήταν αγκαλιά με τους οπαδούς του Ολυμπιακού, έτσι. Μετά από δύο χρόνια και ένα χρόνο από τότε ήταν που πήρε το πρωτάθλημα. Αυτά. Για να μιλήσω για το τελικό του 83. Γιατί η ιστορία μας χρωστά και άλλο ένα κύπελο. Το 83. 35 χρόνια καρτερούσα εγώ και δεν έχανα με τίποτα αυτό το τελικό. Δεν έχανα με τίποτα το φετινό τελικό. 35 χρόνια. Ακυρωμένο γκολ, χώρια τις ευκαιρίες, ακόμα βγάζει ο Αρβανίτης. Ευκαιρίες και νικήτρια τελικά η ΑΕΚ. Ούτε και η αδικία. Επιλεκτική μνήμη, Ψαριανέ. Ακόμα και αυτή ψεύτικη όμως είναι. 2-31-0-287 και 3-8. Ψαριανέ, βγες άμα θες στον αέρα να με αντικρούσεις.
Αν βγει ο κύριος Πεδιανός Σωτήρη, δίνεις προτεραιότητα σε αυτόν. Ναι, πάει μια γραμμή, περιμένει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και. Ο Θουβού. Γεια σου, Θουβού. Θουβού, ο παδός του ΠΑΟ. Αγαπημένος. Ρε Παναγιώτη, ακόμα μιλάτε για τους Αργεντίνους. Ναι, 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 φίλοι. Πρέπει τον μόνιμα μεθυσμένο, να μην πω μια λέξη. Αυτό δεν πει, δεν με ενοχλεί. Καλά, αυτό δικαίωμά του είναι. Δικαίωμά του, ας κάνει ό,τι θέλει. Δικαίωμά του είναι, αλλά όταν είναι ο Δημήτρης ένας άνθρωπος, λέει κάποια πράγματα που του κατεβάσει το κεφάλι του. Άλλοι βέβαια λένε ότι λέει και αλήθειες όταν είναι μεθυσμένος κάποιος, δεν ξέρω. Αλλά ναι, όντως Πούπουλο. Άνθρωπος ο οποίος πήγε από το εσωτερικό εσωτερικού μέχρι τώρα το παίζει φιλελευθερό, αριστερό. Δεν ξέρω τι δεν ξέρω βασικά τι αντιπροσωπεύει. Αλήθεια δεν ξέρω. Τι να μας πει τώρα. Τέλος πάντων. Ναι. Μάριο, ναι. Ανακοινώνεται σε λίγο η τέτοια, η αποστολή της Αγγλίας. Ναι, για η σαν προεπιλογή. Ναι. Για το Μουντιάλ. Εντάξει, ναι. Έχουν ανακοινωθεί της Βραζιλίας, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας. Δεν διάβασα κάτι που δεν μου άρεσε. Τι? Δεν είναι ο Wilshere. Δεν είναι ο Wilshere. Ναι, για ποιο λόγο να μην είναι ο Wilshere. Ο Wilshere αναγκαστικά πρέπει να είναι ο Wilshere. Southgate. Ο προπονητής Γκαρ Southgate. Ο Τζακ Wilshere, ξέρεις τι ήτανε, γιατί τον προόριζαν οι Άγγλοι. Για τον, σε εισαγωγικά, Άγγλο Πύρλο. Απλά ναι, έμεινε στάσιμος ο Wilshere. Πύρλο, ο άνθρωπος που το βλέπεις και νομίζω ότι έχει ξυπνήσει πριν 10 λεπτά. Αλλά συνεχίζω να. Ναι, συνεχίζω να τον πηγαίνω τον Wilshere. Είναι ψυχάρα Wilshere. Ναι. Ο μόνος που νιώθει την Αγγλία, εγώ πιστεύω. Μπράβο, έκανε καλή σεζόν. Έκανε καλή σεζόν. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Και έχει και τραυματισμό. Και έκανε και καλή σεζόν. Μπράβο. Τώρα να μου βάλει το Henderson που εγώ είμαι Liverpool, αλλά δεν τον πάω μία. Ναι. Δεν πάω μία το Henderson. Ναι. Ούτε όπως όλο το κέντρο της Liverpool δεν το πηγαίνω. Ναι. Άλλο, εντάξει, είναι. Αλλά τώρα να βάλει το Henderson για να αποφύγει το Wilshere, δεν ξέρω. Υποτίθεται, εντάξει, ο Wilshere είναι πιο πολύ σαν οκτάρι, ο Henderson πιο πολύ εξάρι. Ναι, γενικά σαν κέντρο μιλά τώρα, ναι. Εντάξει, σίγουρα. Το Henderson με τη χρονιά που κάνει δεν μπορεί να μην τον πάρει, να μην δεν τον καλέσει. Σίγουρα. Αλλά σίγουρα. Το θέμα είναι άλλο. Εγώ το φωνάζω εδώ και 1,5 μήνα. Να σε δω ρε Henderson, τι μουντιάλ θα μου κάνεις. Α, μα λύσαξε με τη Λιβερπουλάρα ρε, λύσαξε. Να δω τι μουντιάλ θα μου κάνεις. Γιατί μην αρχίσεις πάλι πελματιέ από νευροσίτιδα, ενέσεις κάνω, τη μέση μου, το δεξίς μου όμως, το αριστερό μου. Θύμισε μου όμιλο, Αγγλία. Ούτε καν το θυμάμαι. Την Ισία Βέλγιο. Να είναι την Ισία Βέλγιο. Την Ισία Βέλγιο και... Το Βέλγιο πάλι έτσι από τα φαβορί είναι. Το καλύτερο το έχει πει για το Βέλγιο ο Μάριος, να ξέρεις, ε. Γιατί το Βέλγιο δεν είναι φαβορί. Γιατί είναι το Βέλγιο. Ναι, όντως. Ναι, ρε φίλε. Γιατί είναι το Βέλγιο. Είναι η υπερομάδα που τελικά δεν θα κάνει τίποτα πάλι. Δεν μπορεί να αποκλειστεί να περάσει, ας πούμε, Αγγλία την Ισία. Α, και μια, μου δίνεις και μια πασούλα έτσι για τα βραβεία που παίρνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές και πώς αδικούν η ιστορία κάποιους άλλους, έτσι. Ναι. Που λένε, ρε παιδιά, αυτός πήρε τη χρυσή μπάλα, αυτός ήταν ο παίκτης του Μουντιάλ κτλ. Το 2006, αν κάτσεις και το σκεφτείς, ξέρεις ποιος ήταν ο κορυφαίος του Μουντιάλ. Το πήρε η Ιταλία. Ο Καναβάρο δεν πήρε. Ο Καναβάρο. Χρυσή μπάλα. Χρυσή μπάλα. Νομίζω, δεν θυμάμαι. Να σου πω κάτι. Κάτσε τη χρυσή μπάλα ή στο Μουντιάλ. Γιατί πού το πας. Αυτό, πήρε τη χρονιά και είναι χρυσή μπάλα. Συνήθως, παιδί μου. Νομίζω χρυσή μπάλα ο Καναβάρο πήρε τη δουλειά. Ήταν ο πρώτος αμυντικός μετά από χρόνια κάτι. Ναι. Μάλιστα, ναι. Δεν αδικείται, ρε φίλο, Γκρόσο. Βέβαια. Ξέρεις γιατί. Αυτός κερδίζει το πέναλτι με την Αυστραλία. Αυτός βάζει. Άλλο, η χρυσή μπάλα μου έτσι. Ναι, αλλά φίλε, αν λεγόταν Ρονάλντο. Θα την κέρδισε αυτός, κατάλαβες. Καλά, εντάξει. Βάζει το πρώτο γκολ στον ημιτελικό με τους Γερμανούς. Ναι. Βάζει και το πέναλτι, ρε φίλε, με τους Γκρόσ. Το αριστερό μπακ. Το αριστερό μπακ, ο αδύνατος, ναι. Ο οποίος πάει εξαφανίστηκε μετά, Ναι, όντως. Εξαφανίστηκε μετά ο Γκρόσο. Κάνει εκείνο το πολύ καλό τουρνουά. Εκεί όντως ήταν αλήθεια το φίλο το πέναλτι. Κάθομαι και το ξαναβλέπω και λέω, είχε δίκιο, ρε φίλο, λαμπά. Ποιο δεν είμαστε τους Αυστραλούς. Το πέναλτι με ποιο. Με την Ιταλία-Αυστραλία. Α, Ιταλία-Αυστραλία τρελό, εν αίρεση. Το πέναλτι είναι με το ζόρι να σε περάσω. Τώρα διαβάζω Παπασταθόπουλο Άρσεναλ, μάλλον. Η Arsenal δηλαδή, άοσμες μεταγραφές, μία ζωή θέλει να είναι τέταρτο, πέμπτη, δεν ξέρω τι κάνει. Έφυγε ο Βεγγέρ, υποτίθεται και τώρα μου λέει Παπασταθόπουλος. Ποιο Παπασταθόπουλος, παιδιά. Ναι. Εγώ λέω ότι πάλι δεν θα έχει λόγο αυτός. Μπορεί, ναι. Δεν θα έχει λόγο πάλι ο Βεγγέρ. Μαυροπάνος. Ψυχάρα, Μαυροπάνος. Μαυροπάνος, ωραίος. Ο Βεγγέρ ακούγεται για τεχνικός διευθυντής της Παρίς Σερμέ. Ναι, στην Παρί, ναι. Πω από τζάμπα λεφτά, ρε φίλε, κοροϊδία λεφτά. Ωραία. Πώς άλλαξε έτσι ο γιος. Έγινε, ωραία. Έγινε. Έχουμε άλλη γραμμή. Όχι, την ώρα δείχνει. Έχουμε. Αυτό είναι θράσος. Έχει έρθει η νεαρά Αναστασία ως ηχολήπτης και το πρώτο που κάνει μας δίνει την ώρα να δείξει να περάσει πίεση. Βάλτε λιγάκι Orbital Yander Road Depes Mode. Πάνω κάνει κουμάντο. Συγγνώμη. Θέλει να πει μάλλον κάτι τέτοιο. Μήπως θα πεις Orbital τι πράγμα. Orbital ή Underworld ή Depes Mode. Α, ναι. Και εγώ ψάχνω κομμάτι και λέω... Εγώ έχω από τις 10 η ώρα έτοιμο ναι. Με τι κομμάτι θα υποδεχτώ Παπαδόπουλο. Α, πάει η ώρα. Ετοιμάζει και ένα τυπές mod
Θα πούμε την Αναστασία να βάλει κάτι από Depeche Mode. Γιατί τα άλλα είναι λίγο. Μου αρέσουν πάρα πολύ και οι δύο. Αλλά είναι λίγο κομμάτια που σουρντίζουν περίεργα. Έχει μεγάλη τύχη 783 και έρχεσαι στο πανί, να ξέρει, με συγκινεί πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, πάμε τελευταίο. Όχι, τι λέω. Ακόμη... Έχουμε ακόμα μία ώρα. Πρώτο τελευταίο break. Ναι. Έχουμε αλλαγή ηχολήπτη. Έφυγε ο Σωτήρης Καλάκης και ανέλαβε η Αναστασία. Πώς είσαι το επίφτο. Πώς. Αναστάς. Αναστασία, Αναστάς. Το καλλιτεχνικό σου, Αναστάς. Τα πονηρά των ηχοληπτών κάνει για αυτήν. Να μην πω επίθετο. Το έχει θέσει εκεί. Είναι. Το έχει θέσει εκεί. Μηχανικός ήχου και παραγωγός και ηχολήπτρια, η Αναστάς. Η Αναστασία 4. Έτσι. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί μας τρέχουν. Δύο διπλές προσκλησούλες για την παραστασάρα το μόνον της ζωής του ταξίδιων με Ιωάννα Παπά στο θέατρο Αυλαία. Ένα άλμπουμ της Πανίνη συλλεκτικό The Road to Russia και quiz από τα Opticon Express γυαλιά εισαγωγής. Απαντάς ή στο απλό ερώτημα ποιος πρόεδρος ελληνικού συλλόγου με το που τελειώνει τελικός του κυπέλου κατεβαίνει ο ίδιος πικραμένος και δίνει το τρόπαιο στον αρχηγό της νικήτριας ομάδας, αν και χιλιοπικραμένος, έχει χάσει με δραματικό τρόπο. Αν δεν το ξέρεις αυτό, συνέβη βοηθάμε δεκαετία του 80 για τους άσχετους. Αλλιώς απαντάς στο quiz του Παναγιώτη Παπαδόπουλου. Ατλέτικο Μαδρίτης αντίον Μαρσέκ, ήδη είμαι πολύ περήφανος γιατί έχουν έρθει 6 μάλλον σωστές απαντήσεις και περιμένω άλλες 4. Σήμερα τελικός του κυπέλου UEFA, πώς λέγονται οι φανατικοί οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης και πώς οι φανατικοί οπαδοί της Ολυμπίκ Μαρσέγ. Αυτό το είδε μάλλον σε τέτοιο. Αυτό καταλαβαίνω, έτσι. Ναι. Α, εγώ το κατάλαβα. Τώρα το κατάλαβα εγώ. Λέει 783. Ναι. Πανίνη, καλημέρα παιδιά. Μόνη μας πατρίδα, τα παιδικά μας όνειρα. Τα παιδικά μας χρόνια. Τα παιδικά μας χρόνια. Ναι. Και τι λέει με σε παρένθεση. Σε περίγυρο εκκλησία στη Μυτιλίνη. Πάντως εκεί δεν έχω βρεθεί να ξέρει 783. Ξέρετε, κατάλαβα. Αυτό βασικά είναι μότο του Παναγιώτη. Δεν το έβγαλα μόνο μου. Κάπου το είδα και κάπου το είδε και το μεταφέρει. Εγώ 783 κατάλαβα ότι. Τον έχεις δει σε περίγυρο εκκλησία στη Μυτιλίνη τον Παναγιώτη. Όχι, αυτό γραμμένο. Γραμμένο, ε. Φίλε, συγκλονιστικό αυτό. Ωραίο. Ομόρφινε η εκκλησιά. Ναι. Ομόρφινε η εκκλησιά. Και αν κάτσεις και τους φιλοσοφίζεις, έτσι είναι. Ναι. Ωραία. Και τον Ζιζού δεν θα του βάζεις δύσκολα. Ρώτα τον για τον Τζανί. Και Παύλακα να σου κάνει δύο ανάλυση, λέει ο Γιώργος Ιταλός. Αυτή είναι καλαμαριώτη. Ναι. Έτσι. Τον Τζανί το βάζει να χορεύει με Μάικλ Τζάκσον. Ωραία. Σε πηγαίνουμε σε break και ναι. Επιστρέφουμε με γραμμές ανοιχτές 2310-287-888. Άκου Αναστάς. Παραλίγο θα λέγανε Ήλια Αναστάζε, ο Ρουμάνος ο τεμίστας, ο Αλυταράς. Κίνσκι. Ο Μακρυμάλος. Αναστάζια Κίνσκι. Ναι. Τι ωραία κοπέλα. Ναι. Τι ωραία. Πόσο αναστεί, 50 είναι τώρα. Για μη... Τι ωραία, Σλαμά. Τι 50 βρε. Δεν είναι 40. Συγγνώμη, είσαι βλάξ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Ακόμη και Αναστασία σε διορθώνει. Ναι. Ντρέπομαι. Γιατί. Το λιγότερο 60 είναι. Α, είναι 60. Η Κίνσκι. Ναι, ναι. Το λιγότερο 60 είναι παλιά. Το 92 που σου άρεσε, φίλε. Πώς 40, τι 45, ρε φίλε. 92, 2. 31 πήγα εγώ. 50 θα είναι. Είναι δυνατό. Αποκλείται να είναι. Ναι, μην γελάζεται, Αναστασία. Τόσο 31. Έχω διαλέξει κομμάτι. Μια φορά το έχει βάλει εδώ πέρα, στο ζήτησα. Θα το βάλει τώρα. Άμα καιρό. Άκου πρώτα, κλείστο ρε εσύ Αναστασία. Οπα, τι θα βάλεις. Κλείσε. Από τις 10:01 το έχω. Με τι ήθελα να σε υποδεχθώ. Δώστε λίγη προσοχή. Με τι ήθελα να υποδεχθώ. Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Πριν το βάλεις, ο Αγγελής δεν το θυμάμαι καθόλου στη φάτσα που μου δείξε τώρα φωτογραφία. Βέβαια, θα σου έχει βάλει τον γκολ τελικού κυπέλλου το 73, το 1-0. Ναι. Και στον τελικό με τον Ηρακλή το 76. Και αυτό έχει βάλει. Και εκεί πέρα πρέπει. Όχι, εκεί σκόραρε. Έχει βάλει το πέναλτι νομίζω. Εμάς 1-0 έχει βάλει. Αν θυμάμαι καλά. Το 4-4. Λοιπόν, άλμπουμ της Πανίνη, ο δρόμος προς τη Ρωσία, έτσι, δωράκλα, κάτσα καλά. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, απαντά σε μία από τις δύο ερωτήσεις, είτε quiz Παπαδόπουλα, στα πέταρα των φανατικών, ποιοι είναι οι φανατικοί των δύο απόψινων φιναλίστων του Europa League. Η ονομασία. Οι ονομασίες τους, ποια της Μαρσέγ, ποια της Ατλέτικο Μαδρίτης και ποιος πρόεδρος ελληνικού συλλόγου δεκαετία του 80 κατέβηκε πρόεδρος ηττημένης ομάδας και απένιμε το τρόπαιο στον αρχηγό της Τριανβεύτριας, όπου είχε χάσει με πικρό, με πολύ δραματικό τρόπο και είπε: Θα πιω όλο το φαρμάκι, θα δώσω εγώ το τρόπαιο, ώστε η χαρά μου την επόμενη χρονιά να έχει μεγαλύτερη αξία. Και δεν το πήρε. Δεν είχε ποτέ. Και δεν το πήρε. Θέλω να αναφερθούμε όταν δώσω την απάντηση, θέλω να πω δύο πράγματα για εκείνο το τελικό. Θα τη δώσουμε σε λίγο και την ναι, άνταξη, ναι. Ναι. Λοιπόν, με τι ήθελα να υποδεχθώ από το πρωί το έχω έτοιμο, Παναγιώτη Παπαδόπουλα, να δω αν το εκτιμήσει. Αν το εκτιμήσει. Παπαδόπουλε, ποιο στέλνει το μήνυμα αυτό. Πέρασε από την πιάτσα και δεν τον είδα. Στην θέση του είχε ένα άλλο. Κοντοστάθηκα, ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλό μου. Άνοιξα ράδιο, άκουσα τη φωνή του. Πήρα βαθιά ανάσα, ξαναχαμογέλασα. Υπογραφή. Θωμάς Τόντο.
Το κουφό. Το κουφό. Ή το κουφό θα έλεγα ή ο τέτοιος, ο Άστρα, ο Πέστολ. Λίγο στο... Εντάξει, καλά είμαι τώρα, Αναστασία. Σάββας. Το τραγούδι, ναι, καλά, εντάξει είμαι. Εντάξει, οκ, καλά είμαι. Ωραία, ωραία. Εσύ είχες πάει στο ΆΚΑ, ε. Με Παυλίδη support. Α, Stones, ναι. Με support ήταν σπαθιά. Λεωφόρο δεν έχει προλάβει να πας. Και κάνει σύνδεση το βράδυ εκείνο ζωντανά. Ναι. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Mega Channel. Ναι. Και λέει η δημοσιογράφος από μέσα. Ναι. Νομίζω η δημοσιογράφος, μια νερή. Λέει ναι, Νίκο, λέει τι, βγήκαν οι Rolling Stones. Και λέει όχι, τώρα στη σκηνή είναι τα ξύλινα σπαθιά. Και λέει ο Χατζηνικολάου, τι είναι τα σπαθιά, ρε παιδιά. Και τώρα ακούει λιωμένο παγωτό και νομίζω ότι είναι. Ρε του... Νίκο, δηλαδή εντάξει, δεν είσαι και μεγάλο. Νομίζω ότι είναι του ρέμου, ε. Δε παιδιά, αυτά τα ξύλινα σπαθιά τότε ξέρεις, παντού έπεσε. Καθόλου μου έκανε εντύπωση αυτό. Μου έκανε εντύπωση. Η εισαγωγή από το κομμάτι μοιάζει με σπαθιά από μοιάζει... Δεν είμαι εδώ. Δεν είσαι... Βασικά μοιάζει με Παυλίδη, δεν είμαι από εδώ. Δεν είμαι από εδώ. Αυτό ήθελα, αυτό μου έρχεται. Με τα τύμπανα, ναι. Ναι, ναι. Του αντιγράψαν οι Stones. Στο έτσι ο Τζάκερ πήρε τον Παυλίδη. Του λέει, γιατί, τα σπαθιά κανόνισε. Του Stones. Βέβαια. Οι Stones στα σπαθιά. Ναι. Βέβαια. Άλλη μόνο. Γραμμές ανοιχτές 2310-287-888. Ο διαγωνισμός έκλεισε. Ο φίλος ο Κώστας ο Παπαθανασίου κερδίζει τα γυαλιά από τα Opticon Express. Motorhead λέει του ΣΥΡΑ το 95 στο Hammersmith. Πω. Υπάρχει και το live εκεί, δεν είναι? No Sleep Till Hammersmith, που είναι λαϊβάρα. Ναι, κάτσα, το είδες εκεί, έλα ρε σκύλε. Το 95, λοιπόν, το 95. Τον έχεις γνωρίσει το Ferguson? Όχι, να τον γνωρίσω. Έχω γνωρίσει έναν, ο οποίος είναι Everton, δεν ξέρω μήπως είναι αυτός. Αν θέλει τώρα μη χρεωθεί ρε παιδί μου άνθρωπος, 7-11. Όταν είμαστε στο τελικό, όταν είχα πάει στο τελικό στην Κωνσταντινούπολη, Λίβερπουλ, Μίλαν. Ήταν εκεί ο παδός της Everton. Γιατί ρε φίλε. Έλληνας. Μπορεί να είναι αρρωστάκι αυτός. Γνωρί... Everton ήταν αυτός ρε φίλε. Και μας άκουγε το. Τι, και πήγε με τους οπαδούς της Λίβερπουλ. Μας άκουγε ρε φίλε, άκουγε την εκπομπή. Και λέει εγώ είμαι. Everton ήταν, αλλά δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν αυτός. Τέτοια ανομαλία. Μήπως. Τέτοια ανομαλία. Ένας λοιπόν, ναι. Κώστας Παπαθανασίου είναι ο πρώτος που απαντάει σωστά. Είναι η Motorhead που διασκευάζουν Sympathy for the Devil. Δώσε λίγο ρε εσύ, Αναστασία, δώσε λίγο μάτι. Αν σου λέγανε, σε πήγαινε κάποιος σε κάποιο νησί να μείνεις για 10 χρόνια εκεί πέρα μόνος σου και σου λέγε ο Θεός, ξέρεις τι, πρέπει να διαλέξεις 4 τραγούδια. Μου τα έχεις ξαναβάλει πάνω θέμα. Ας τα ξαναβάλει. 4 τραγούδια. Ναι, τραγούδια. Μόνο τραγούδια. Μόνο τραγούδια. Όχι άλμπουμ. Ναι. Θες και άλμπουμ εσύ, δηλαδή τι κάνεις, θα κάνεις λίγο, 10 χρόνια. Με σκοτώνεις. Τη σκοτώνω, ε. Με σκοτώ... 4 τραγούδια. Δύο βασικά δεν έχεις. Με σκοτώνεις. Σκοτώνω. Με σκοτώνεις. 10 ρε φίλε, μέσα σε 10. Δεν μπορείς να πεις 2. Ο Ρωμανίστα λέει: Είμαι ναι. μακριά. Στείλε μου το πέτο από το σακάκι του Μαλάτου. Θα το ζητήσω την Κυριακή. Κλαίω. Του Ολυμπιακού, του Μαλάτου. Κλαίω, ρε Ρωμανίστα. Οκ. Okay. Για να δούμε τώρα τι ετοίμασε. Αναστασία, ζήτησε σου ζητήσει ναι, ο Παναγιώτης. Ναι, το έχει έτοιμο εκεί πέρα. Ναι. Βάλτο και κάτι θα να πας να σκοθείς να πεις κάτι στη φίλη σου ότι κάτι θα κάνεις. Συνήθως είναι η κολλήτη εδώ πέρα. Κάτι πιάστηκε η κοπέλα κάτω. Εδώ και 3 λεπτά είναι. Άλλη μόνο ρε φίλε. Ναι. Και ξέρεις, θυμώνουν κιόλας να τους πεις κάτι. Ναι. Αναστασία, και πάνε να στείλουν τον Ιχολήπτο. Ναι. Τι κι ως τι θες καλάκι, ναι. Οι υπόλοιποι διαγωνισμοί συνεχίζονται κανονικά, έτσι. Τρέχουν. Στερήσαμε γυαλιά από το quiz με Μαρσέιγ, Ατλέτικο. Απλά ο Φέργκισον έχει απαντήσει σωστά και στο δικό μου που είναι το έξτρα αυτό. Άλλο. Λοιπόν, με ποιον πρώην παίκτη της Ρώμα μοιάζει ο Ρούντι Γκαρσία? Και απαντάει ο ίδιος ο Ρωμανίστα, πολύ πολύ σωστά, ναι, Ροντρίγκο Ταντέι. Ναι, ρε φίλε. Θα μπορούσε να είναι γιος του. Ταντέι ήταν το 2002-2003. Ή μικρός του αδερφός. 15 χρόνια. Είχαμε βάλει quiz με Παναγιώτη. Ναι. Ο Ταντέι με ποιον πρώην Έλληνα ποδοσφαιριστή, πρώην ποδοσφαιριστή, Έλληνας παραμένει, μέσος παίκτης μεσαίας γραμμής, έμοιαζε απίστευτα. Όταν το πρωτοείδα, λέω αυτή είναι αδέρφια, γιατί δεν το ξέρουνε. Βέβαια σε ποιο... Έπαιξε και σε ΠΑΟΚ και σε Παναθηναϊκό. Ο δικός μας σε πιο ανοιχτό. Ναι, πιο άσπρος ο δικός μας. Ναι. Πιο λευκός πιο ο Έλληνας, ναι. Όλος παραδόξος. Και ο οποίος... Καλά, είναι και νέος, σχεδόν δεν έχει αλλάξει. Αλλά είναι και νέος, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Εντάξει, okay. Αν το βρεις αυτό είναι Ρωμανίστα, με Έλληνα πρώην ποδοσφαιριστή, μέσος. Έχει παίξει σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Εντάξει, άλλη βοήθεια δεν δίνουμε. Και για να δείτε γιατί λέμε γιατί πραγματικό ποδοσφαίρο, πραγματική ατμόσφαιρα ποδοσφαίρου είναι σήμερα το κύπελλο UEFA. Καθίστε, δείτε ρε παιδί μου, όσοι το είδατε, πολύ φαντάζομαι. Τον ημιτελικό το Ρώμα, τον επαναληπτικό το Ρώμα Λίβερπουλ, τι ατμόσφαιρα είχε εκεί και τι ατμόσφαιρα είχε το 1991 στον τελικό κυπέλλου UEFA, τον επαναληπτικό με τον γκολ του Ριτσιντέλη στο Ρώμα Ίντερ. Που περιγράφει ο Μαμουζέλος και τα πρώτα 7 λεπτά δεν φαίνεται τίποτα από τους κάπνους. Ασύλληπτη ατμόσφαιρα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ, Μάρια. Ρώμα Ίντερ. Ναι, τελικό κυπέλλου UEFA, επαναληπτικό. 2-0 πρώτο μάτσο στο Μιλάνο με Ματέους και δεν θυμάμαι ποιο άλλο έχει βάλει. Και βάζει γκολ ο Ριτσιντέλη στον επαναληπτικό. Ναι.
έχει αλλάξει πάρα πολύ, ρε φίλε. Με τα κινητά φωτογραφίες. Εγώ να σου πω κάτι, στο ΆΚΑ έβγαλα δύο φωτογραφίες έτσι για να τις έχω, ρε παιδί, πολύ πριν αρχίσει το μάτς. Δεν μπορώ τώρα κάθομαι να τραβάω. Εντάξει, το τέρας της εποχής είναι. Τέρας της εποχής. Η κάθε εποχή έχει το τέρας. Εντάξει. Αυτή είναι. Εντάξει. Λοιπόν, όποιος θέλει, καλή. Έχουμε ακόμη, αν δώσουμε δύο χορηγούς, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή που περιμένει. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Εκτός από γυαλιά. Αυτάκι. Εκτός από γυαλιά και τι άλλο προσφέρετε, πάμπερς προσφέρετε ή όχι, έχει τίποτα προσφορά σε πάμπερς. Ναυτάκι. Απαντάει έμεσα στην τέτοια, στο quiz. Ναυτάκι. Είσαι εσύ ένας πονηρός αριανός. Ναυτάκι, ο παδός του Άρεος. Ο διπλανός θα χρειαστεί του χρόνου, θα χρειαστεί τα πάμπερς του χρόνου. Γιατί. Δεν απαντάει σε quiz. Α, νόμιζα το πήγε... Με κοκκόμα. Ότι ρε παιδί μου, ο Άρης επιστρέφει και ήδη τρέμεις. Α, επειδή επέστρεψε ο Άρης, γι' αυτό το λες. Ναι, αγόρι μου. Ωραία, φίλε, τρέμω ολόκληρο. Άκου να σου πω κάτι. Τρέμω. Δεν θέλω να μου ξαναστείλεις μήνυμα ξημερώματα. Δεν με ενδιαφέρει ποιος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ κάνει αργυλέ και σε ποιο μαγαζί. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Δεν μου αρέσουν τα κουτσομπολιά. Ό,τι γουστάρουμε κάνουμε ένα σλάμα. Έτσι το σηκώνουμε τους τίτλους εμείς. Με έχεις για τέτοιο άνθρωπο. Ναι. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι. Εγώ θέλω μόνο αγωνιστικά να μου λες. Μάριε θα παίξει αύριο, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ 4-1-4-1. Μάριε θα παίξει δεξί μπακ εκείνος. Αυτά. Αφού ξέρεις το ψωμί μου τόσα χρόνια αυτά είναι και με αυτό θα τελειώσουμε. Αυτό πιστεύω, άρχισα να πιστεύω ότι γι' αυτό βγαίνει. Σου λέει κάποιοι θα πετύχω. Γυρίζει. Σου λέει κάποιοι ποδοσφαιριστές θα πετύχω. Ας δώσει τροφή στον Ασλαμά, κατάλαβες. Αυτό κανονικά πρέπει να το... Κανονικά είναι αυτά και από τα 2.200 που παίρνει το μήνο Ασλαμάς, ένα εκατοστάρι για σένα πρέπει να δίνει ρε φίλα τσοντάρι. Έτσι είναι, ναι. Φέρουν πληροφορίες, κατάλαβες. Άντε τρελοκομεία, να είστε καλά, χάρη για όσους ακούσατε. Ναυτάκι από τους πιο πιστούς ακροατές του κάτω από τη Βικτόρια από την πρώτη στιγμή. Και άλλη γραμμή, καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις, αγόρι μου. Καινούργια. Βαγγέλης, νταμπλούχος Μαου Μαου. Βαγγέλης, για ποια χώρα λες, νταμπλ. Βαγγέλη. Φυσικά για την Ελλάδα. Φυσικά για τον Ασλαμά, κάνει το χαζούλι. Δεν υπάρχει τάμπλα. Κάτι δεν καταλαβαίνει. Α, είσαι Ολυμπιακό, το γότρε πόλο. Για τι του φτάσαμε, κορίτσια. Το πήρε στα κορίτσια χθε για πέντε την επόμενη χρονιά. Για τον Μπάουκ. Δεν θέλω να ακούω χαζομάρε. Μιλάμε για τον Μπάουκ. Βαγγέλη, α είσαι πού από Εύωσμο ή κάνω λάθο. Όχι, όχι, πλαγιάρι. Πλαγιάρι. Παντού Μπάουκ. Ανατολικά πάρα πολύ άριε. Για πε με ζε Βαγγελάρα. Περισσότεροι Μπάουκτσίδε είναι. Πλαγιάρι έχω να πάω με ταξί 6 χρόνια. Ποιο θα πάρει, λοιπόν, 35 ευρώ θα δώσω το πάρει. Τι ρε φίλε, μου πάρει. Κατά πρώτον, παιδιά, κάντε κάτι με την κεραία σα. Γιατί προσπαθούσα να σα ακούσω από το πρωί. Μισή ώρα άκουγα τον Νίκο Χατζηνικολάου από το Real FM. Ναι. Μετά έγινε, μετά έγινε. Το πρώτο 20 λεπτό είχαμε. Είναι φαινόμενο αυτό. Ναι, 10 και 20. Κατά δεύτερον, αν μου επιτρέψει κύριε Μάριε, σου είχα στείλει κάποτε ένα μήνυμα όταν είχε πάλι κλήρωση για τα. Άλμπουμ της Πανίνη για την Ρωσία. Οπότε θα βγάλετε ένα άλμπουμ, θα κάνετε κλήρωση που θα είναι ο Νταμπλούχος ΠΑΟΚ 2018 παιδί, και σου, η κάτοχος του Champions League Liverpool πάλι του 2018. Και μόλις το διάβασε το νήμα μου είπες ότι πλανάμε ικτρός. Λοιπόν, το ένα έγινε. Σε προτείνω να πάρεις κανένα δύο κιλά. Κάτσε, το ένα πιο έγινε, ρε φίλε. Πρωτάθλημα, αχ, γράφει να πει. Όχι, εμείς το πήραμε, ρε Σλαμά. Εμείς το πήραμε. Συγγνώμη, φίλε. Έχω εδώ. Περίμενε, μπαίνει ο δικηγόρος. Περίμενε, θα μπει δικηγόρος τώρα. Έχω ένα νομικό. Έχουμε ένα κύριο νομικό εδώ, Βαγγέλη. Από το πλαγιάρι πάω ξύ, απίστευτο. Κατά δεύτερον, λέω, σε προτείνω να πάρεις κανένα δύο κιλά παγωτά με το βίντεο που σου αρέσει. Τα πήρα. Και 26 Μαΐου κάτσε να απολαύσει τη μεγάλη Λίβερπουλ που θα σηκώσει το Champions League. Βαγγελάρα, αυτά, καλημέρα και να είστε κάτω, πάντα καλά και να μας κρατάτε έτσι παρέα. Μα είχες άλλα 9 λεπτά έχεις να μιλήσεις. Γιατί ρε φίλε. Μεταφέρω την ερώτηση σε κάποιον κύριο που είναι εδώ πέρα υπεύθυνο του σταθμού. Θα έχουμε... Αυτό το... Ναι. Ναι. Αυτό το όμορφο παιδί ρε φίλε τι σχέση με τον Καραπαπά. Ναι. Εδώ, να κάνω ερώτηση. Τι σχέση έχει, ρε φίλε. Ναι, μου λέει, του μοιάζει, γιατί του μοιάζει. Επειδή είναι αξίριστο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο οποίος είναι αξίριστο, μοιάζει. Μπορούμε να δώσουμε στο φίλο το Βαγγέλη αυτόν. Άλμπουμ της Πανίνη. Με τον Νταμπλούχο της Ελλάδος 2018. Α, τώρα ηρωνεύεσαι και εσύ, Τσαλτίδη. Με Νταμπλούχο. Νταμπλούχο, ε. Τσαλτίδη δεν είναι εδώ, σε λίγο θα σταθεί στις 3. Απεργία. Ναι, άλμπουμ του Νταμπλούχου ΠΑΟΚ θέλει. Όσο πήρε το πρωτάθλημα, αυτό θα πάρει και το. Παρακαλώ, κύριε, να φύγει από το στούντιο. Ο κύριο Καραπαπά να φύγει από το στούντιο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Τα αλλάζω τώρα, τα αλλάζω, τι μοιάζει. Να ζητάτε ρεαλιστικά πράγματα. Όταν βγήκε τότε παλιά. Όχι σουρεαλιστικά. Όταν βγήκε η κυβέρνηση με τον Τρέγια μαζί, δαγκώθηκε. Όχι σουρεάλ Μαδρίτη. Στα γρήγορα, πια σου αρέσει από τι 5. Στα γρήγορα, από τι 5. Πιο πολύ. Η Ξανθή, η Σόφη, η Τόνια, η Κασιανή ή η Νέλη. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Ξανθή. Ναι, και εμένα.
Ναι. Καλημέρα. Φίλε, με πήρε ο γύρος, ο ύπνος και έγειρα στου καραβιού την πλώρη. Και ήρθε και με ξύπνησε του καπετάνιου εικόνα. Πώς πας κάτω. Πώς φαίνεται, πεις ότι οι υπολογιστές είσαι ανίδεος. Όχι, refresh, δεν είπα για refresh. Άρα, φίλε, μαγικά κάνει. Θα διαβάσαμε όλα αυτά. Ναι, ναι. Να δώσουμε, πλήρη απάντηση. Θα δώσουμε απάντηση για τον πρόεδρο που έδωσε παρέδωσε το κύπελο. Λοιπόν, θα τη δώσουμε τώρα. Γιατί μέχρι να πάει, θα πάρω σε διάλειμμα. Διαγωνισμός, κλείνει, έκλεισε, αφήνουμε πάει, μόνο τους οπαδούς, τους φανατικούς Μαρσέη και Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι. Η σωστή απάντηση στο ερώτημα για τον, για τον πρόεδρο που έδωσε το κύπελο στον αρχηγό της εθνικής ομάδας είναι φυσικά Γιώργος Τάμπι Κοσκοτάς. Τάμπι. Ποιος τον είχε ονομάσει Τάμπι. Όταν το 1988 κατέβηκε σεζόν και έδωσε το κύπελο σε ποιον? Στον Δημήτρη τον Σαραβάκο. Σαραβάκο. Έτσι. Να σου πω κάτι. Αν ήταν αρχηγός... Ο πρόεδρος ναι. του Ολυμπιακού. Ναι, το στον αρχηγό το του Παναθηναϊκού. Ναι. Στην διαδικασία των πέναλτι. Ναι. Τα τρία από τα τέσσερα γκολ μπήκαν με πέναλτι. Νομίζω 2-2 κανονικός αγώνας. Ή 1-1 ή 2-2. Πάντως τα τρία από τα τέσσερα γκολ με πέναλτι. Πιάνει την μπάλα ο Βαμβακούλας το ένα. Ναι. Τα χέρια. Άκουσα σφύριγμα. Ναι. Ναι. Πανηγυρίζει ο Δημόπουλος. Περίμενε, το έχει κάνει και πού αλλού αυτό. Και, όχι, όχι, Καφτατζόγλιο, ο Μπανιώτης. Ο Μπανιώτης. Ο Ηρακλής Ολυμπιακός. Ναι. Ναι. Ο Βαμβακούλας το είχε κάνει στο τελικό. Για το τελικό είχαν ακουστεί πάρα πολλά. Ο Σαργκάνης όταν τον παίρνουν στους ώμους του οπαδοί του Παναθηναϊκού, του τα έχωσα στον ποπό, έλεγε. Καταλαβαίνουμε τι εννοούσε, έτσι. Ναι, ναι. Ο Δημόπουλος βάζει το γκολ και κάνει έτσι. Μπράβο. Συνείδησε βέβαια βασικά αυτό ο Χρήστος Δημόπουλος. Το παράλογο θα ήταν να ήταν αρχηγός του Παναθηναϊκού ο Σαργκάνης. Γιατί είχαν ακούσει διάφορα, ότι ξέρεις, πήγε να δωροδικηθεί και τα λοιπά. Μπράβο, ναι. Θυμάστε τι είχε γίνει. Με 24 ώρες στην εφημερίδα του Ολυμπιακού και τέτοια. Βέβαια. Του Ολυμπιακού. Ναι. Κοσκοτά τέλος πάντων. Βέβαια. Τελικώς. Κι άλλον έναν πήγαν να δωροδοκίσουν εκείνη τη σεζόν. Θυμάσαι. Του Παναθηναϊκού. Τη ΣΑΕΚ. Ξέρω. Ποιον. Γκολκίπερ. Ναι. Εντάξει, πολύ γνωστό. Ναι. Να μας τα πει καμιά φορά ναι. ο Ντίνος, ο Μπαλής. Που ξέρει για πολλά ο άνθρωπος. Ναι. Ναι, πάνω από τον Ντίνο να σου πει. Μάλιστα. Γιατί έχει πέσει πολύ λάσπη εκεί. Λάσπη, εντάξει, είναι κρίμα τώρα. Ναι. Αυτά, λοιπόν. Κάτσε από που... τα πόδια από τις λάσπες. Θα πάμε σε break. Θα πάμε σε break. Έτσι... Είναι το μάτι του ΑΕΚ Ολυμπιακού, είναι ένα 3. Κύπελο πρέπει να ήταν. Ναι, κύπελο, ρε. Κύπελο. Ένα 3. Και μετά έρχεται εδώ πέρα ο Πανιώνιος με γκολκίπερ. Όχι, ρε, ο Ολυμπιακός ήταν κύπελο. Έρχεται εδώ ο Πανιώνιος με γκολκίπερ Θεολόγιο Παπαδόπουλο. Ναι. Και ο Μάκης δίνει απίστευτο σύνθημα Μιλητό στην 4. Απάω και ο Πανιώνιος. Απίστευτο. Ναι. Στο Μιλητό, δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Τάμπι, ποιος τον ονόμασε τον Κοσκοτά. Ο Αποδητηριάκιας. Μπράβο, ρε, σλάμα. Αποδητηριάκιας. Λοιπόν, ο οποίος φίλαθλος τότε, επειδή του κάνει μήνυση και δικαιώθηκε ο Καραντινίδης, ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού. Ναι. Έγραφε κάθε πρωί. Για ένα μήνα στην τελευταία σελίδα. Ο πρόεδρος του Πανσερικού, δεν θυμάμαι το μικρό του Καραντινίδη, δεν είναι Χασικλής. Δεν είναι Χασικλής. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε break. Άμα την επιστροφή μας, ανοίγουμε και γραμμές και φυσικά επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Έρχεται ο Φυσφής ο Λάμπρος. Δίνει σοου τώρα το Σάββατο, πότε είναι. Έρχεται ο Φυσφής Αναστασία. Σου αρέσει, γουστάρεις. Αν σου έγινε να βγείτε, δεν θα έβγαινε. Όχι. Ο Κουσκούς, πώς το λένε αυτόν με την τρίτα φιλή. Ερώτηση. Είναι μαζί του και ο Μακαλιάς, ο Δημήτρης. Oh. Θα έβγαινες με Μακαλιά. Παιδί. Παιδιά, ακούτε απάντηση. Παιδί έχει ο Μακαλιάς. Και παιδί. Τι σε ρώτησε, αν έχει παιδί. Δεν σε ρώτησε αν έχει παιδί. Αν σου λέει να βγείτε για ένα καφέ το παιδί. Α, δεν μπορείς επειδή είχε ναι. Μπορεί να το φέρει μαζί του, κατάλαβε γι' αυτό. Σιγά, μην τη πει ο Μακαλιάς να βγει με την γιατί, Αναστασία. Γιατί δεν κατάλαβα. Τα είχε με την Ιωάννα. Σιγά, ρε, τον Αριανό τώρα. Τον περνούσε δυόμιση. Άντε, ρε, κακομίρι. Τον έστειλε τώρα η άλλη τώρα για πλάκα. Άσε με τώρα. Το παίζει και μάγκα. Μάγκα ήταν φίλο. Άντε, ρε, ασλαμά τώρα. Με δυο κεφάλια ψηλότερη από αυτήν την. Καλά, σε την τεφλή του. Εγώ 9 είχα στη ζωή μα τώρα. Καλά, μην αρχίσουμε και κουράζουμε κιόλα. Ο καταφαντασία να σταθεί. Άντε, καλά, εντάξει. Διάβαζε και πέρα. Οι 5 πρώτοι που θα καλέσετε στο 2310. 2-87-888 καβατζώνεται από ένα εισιτήριο για την ματσάρα ΠΑΟΚ ΑΕΚ απόψε στο παλατάκι του Δικεφάλου του Βορρά. Ώρα 6? 6 ώρα, ναι. Στο πρώτο μάτς της σειράς των play-off. Οι 5 πρώτοι, 2-87-888. Λες καλησπέρα Μαριλής, τακ τακ. Τα στοιχεία σου. Τρέξτε να προλάβετε γιατί τα 9.000 κερδίζουν. Οι 5 πρώτοι κερδίζουν. Τα 9.000 εισιτήρια έχουν γίνει ανάρπαστα. Έτσι. Καλημερίζουμε. Αντώνη, The Master of Oracle Δημητριάδη. Τον πρωταγωνιστή τη νίκη του Πάου στο τελικό του κυπέλου επί τη ΑΕΚ. Μία αυτό και μία εγώ. Ο οποίο πέτυχε και τα δύο γκολ. Αν δεν ήταν ο Δημητριάδη, κύπελο Πάου δεν έπαιρνε. Γεια σου, ρε Αντώνη, γίγαντα. Έτσι γίνεται. Δεν υπάρχει χαμένο στι σκληρώσει μα. Οι χαμένοι κερδίζουν δωροεπιταγή αξία 50 ευρώ από τα Opticon Express.
άλμπουμ της Πανίνη. Ο δρόμος προς τη Ρωσία. Έτσι. Δύο διπλές θέατρο με Ιωάννα Παπά απόψε. Το μόνον της ζωής του ταξίδιων στο θέατρο Αυλαία. Και quiz Opticon Express. Θέλουμε τα ονόματα των πετάλων, των φανατικών, των απόψινών φιναλίστ του Europa League. Της Olympique Marseille και της Atletico Madrid. Πάμε στη γραμμή που περιμένει. Καλημέρα. Το κομμάτι το βάλουμε. Βάλτε το κομμάτι από κάτω να παίζει. Βάλτε το να παίζει, Αναστασία. Ναι, άρα, μιλάμε και βάλτε μάτια μου. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα στον αγωνιστή Παπαδόπουλο. Άρα, 081, Σάββας. Άρα, Σάββας. Ναι. Καλημέρα, Σάββας. Καλημέρα, Σάββας. Ο παδός του ΠΑΟΚ, ε. Ταμπλούχος, ναι. Τόσο καλός άνθρωπος, τόσο καλός άνθρωπος, πώς είσαι. Συγκινήθηκα με φανέλα Μποαβίστα. Πού τον, στον τελικό. Φορούσε. Ναι. Ο καλημέρα, Σάββας. Ναι, γιατί, σε πειράζει. Συνοχλεί. Και αυτό συνοχλεί, Ασλαμά. Ε? Φόρεσε Μποαβίστα. Οι φωτογραφίες σε συνοχλούν. Τι φοράμε πάλι συνοχλεί. Άντε κακομίρι τώρα. Άσε μας τώρα. Ναι, όλα περίεργο σου φαίνεται. Γιατί. Ναι, όχι, δεν... Όχι, αυτό σα ενοχλούν. Όλα σα ενοχλούν. Όλα. Έχει ακόμα. Έχει ακόμα. Ναι, αλλά πήρε σκύπελο. Πήρε σκύπελο. Κέρνα κανένα πτυφούρ. Γιατί ρε φίλε. Θα περάσω από εκεί, ρε Μαρία, να τα πούμε από κοντά. Σε λατρεύω. Μην φέρει τίποτα. Σε λατρεύω. Μόνο να σε καλά θέλω. Χαρά και εργασία. Την αγάπη σου θέλω. Την αγάπη σου θέλω. Άσε στο automatic, Παναγιώτη, για να έρθετε μόνο. Ναι, να κάνετε τον ακούσουμε. Ναι, για πες. Την έχετε. Όχι, όλα καλά να με τον Παναγιώτη εκεί πέρα. Είπαμε λίγο ένα διάστημα εκεί στα διόδια. Τι τα είπες, τον κυνηγάνε οδηγοί του ΟΑΣ γιατί μπαίνουν χώνονται στη Λωρίδα όπου να είναι. Όχι, όταν βλέπω μόνο τον Παναγιώτη αφήνω, κανέναν άλλο. Εγώ ζω για τη μέρα που ο οδηγός του ΟΑΣΤ θα πατήσει, θα περάσει πάνω από ταξιδί με στη Λωρίδα. Ζω. Έρχεται καμιά φορά στην πιάτσα και ανοίγει την πόρτα, τι γίνεται ένα άλλο και λέω: κατεβείτε ρε παιδιά, πάρτε κανένα ταξάκι. Σε κοιτάνε έτσι, για να δει τι φίλο είμαι. Κάνει την προσπάθειά σου. Καλή συνέχεια, γεια σα, Βουλή. Έγινε αγόρι, να είσαι καλά. Καλημέρα, Σάββα, να είσαι καλά. Μαχητή του ΟΑΣΤ. Περιμένει άλλη γραμμή, Αναστασία. Δεν περιμένει. Για να δούμε τώρα τι κομμάτι επέλεξε ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος. Το είχα ζητήσει μια φορά να το βάλει. Σου στείλα μήνυμα. Ναι, εδώ με Χρήστο Κιώση. Ναι. Κομματάρα. Να πάρει τηλέφωνο να πούμε. Το κουφό είναι. Να πάρει τηλέφωνο να συζητήσουμε τι. Πιξ Λαξ και Σκόρπιονς, ένα πράγμα έχετε γίνει. Ό,τι θυμόμαστε, χαιρόμαστε. Ούτε τα γερόνια στο Muppet Show τέτοια μιζέρια. Γεια σα. Ότι ξέρει τι, Πιξ Λαξ, επανένωση και τέτοια. Μια συναυλία στο τόσο, μια εκπομπή στο τόσο, εμείς κατάλαβα. Σκόρπιονς στο τέτοιο, στο Καλιμάρμαρο. Καλιμάρμαρο, ναι. Γραμμές ανοιχτές 23-10-287-888. Η πανέμορφη, η γλυκιά μας Αναστάς σας περιμένει. Και η Μαριλίζη σας περιμένει εδώ στο πρωινό κάντο όπως η Βικτόρια. Με πολύ αγάπη και σεβασμό ναι. Καλημερίζουμε τον φίλο τον Θανάση τον Καραδημούλα, Παουξάκη. Ένα νέο παιδί Παουξάκη. Που ανοίγεται μπροστά λαμπρός ο δρόμος της δημοσιογραφίας ναι. Γιατί είναι αντικειμενικός ναι. Και δεν είναι ούτε παοκτσής, ούτε εκτσής, ούτε motorhead. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι δίκαιος, το αντικειμενικός είναι και βαρετός. Είναι δίκαιος και αντικειμενικός, το οποίο παιδί έχει εκπομπή Τρίτη και Πέμπτη βράδυ 8 με 10 στο αθλητικό Μετρόπολης Σερών. Και με συγκίνησε με τον τρόπο που ήρθε και μου μίλησε μετά το Ηρακλής Απόλλων Παραλιμνίου. Σωστά. Με την ευγένειά του, με τη λεπτότητα και με τις γνώσεις του. Τι δουλειά έχει το Παουτσάκι να πήγε σε παιχνίδι του Ηρακλή. Δεν είναι το παιδί, δεν τον Θάβης, το παιδί είναι δημοσιογράφος. Α, εντάξει. Γιατί μίλησε για ευγένεια, γι' αυτό κατάλαβες. Άμα ήταν Πάοκ, θα λέγαμε ότι είναι Μάου Μάου. Κατάλαβες το παιδί, είναι δημοσιογράφος. Μίλησε για ευγένεια, γι' αυτό κατάλαβες. Και είναι τόσο μα τόσο αντικειμενικός. Εδώ δεν σε τρελαθούν. 174, πλάκα τους κάνανε. Εγώ έχουμε γραμμή, ρε Αναστασία. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Ναι, αλλά καλημέρα. Καλημέρα. Τα Κινάρντι, ο παδός του ΠΑΟ και της πιο βρώμικης ομάδας στον πλανήτη, της Γιουβέντους. Ρε, στο έχω πει εκατομμύριο φορές. Είμαι λίγο ρεπουμπλική Γιουβέντους. Ειδικά τώρα το κάνεις πιο ωραίο. Γιατί δεν συνοχλούν ασλάμα αυτά. Είναι το πιο... Πραγματικά φαινόμενο απίστευτο, αλλά είμαι λίγο του Γιουβέντους, να κάνουμε τώρα. Μπράβο και λίγο πάνω. Σήμερα πριν μου δεκαετία του 80, Γιούβε άσανε τη συμπαθώ για λόγω στολής και τελευταίο. Και μια τριετία που έπαιζε την καλύτερη μπάλα στην Ευρώπη. Ναι, πω από τρελή μπάλα, αυτό το κοτιμούσα, έλεγα πότε πάνω δούλοι λίγο, Γιουβέντους. Ρε, στις τρεις συνεχόμενες τελικούς... Έλα, απολογήσου τώρα, πες... Ναι, πες... Τελικό που δεν τον άξιζε, ναι, με τον Άγια. Ναι, πες στον Παναγιώτη Παπαδόπουλα, γιατί κόλωσες να κατεβείς το Σάββατο στην Αθήνα. Πώς δεν πήγε. Τι λες ρε, σε πέμπτο λεωφορείο στις 4 μου πλάκα. Α, ήσουνα. Δεν κατέβηρα σλαμά, όλα τα μειώσεις, όλα. Αφού το είπα ρε, πάω θα το σηκώσω εγώ ρε. Sorry, νόμιζα ότι δεν πήγες εσύ και λέω και παρεξηγεί. Πες μου πόσο θα μετάνιωνες που δεν πήγες, αν δεν πήγαινες. Ήμουν τέρμα
ψηλά, πάνω, πάνω, αριστερά. Ναι. Δηλαδή, όπως βλέπεις την κάμερα, δεξιά, τέρμα πάνω, ψηλά, ψηλά. Τελευταίο εσένα σου είδαν το εισιτήριο, γιατί εμένα δεν με ρώτησαν καν. Τι χαζομάρα έκανα και έπεσα 75 ευρώ να πούμε. Είδες αυτά και να δεις στην Αθήνα. Τι να πω, τι να σπάω. Δεν είναι συλλογράφηση, λεκτικό, τέλος πάντων. Αυτό το σώσω σαν ανοιχτό μου. Ωραία το κοινάρτι μου. Ήταν μια... Τα κόκαλά μου έκανα δύο μέρες, ας πούμε, μεγαλώσαν Παναγιώτη. Σήμερα τι πήγες. Λεωφορείο ρε φίλε, επιστροφή ήταν Γόλγοθα. Εσύ δεν χωράω βασικά. Ήμουν και ο διπλανός μου, ήταν και αυτός λίγο εύσομος. Πω από Παναγία μου, σαν γυρισμό. Μου είχε ψυχή. Δύο μέρες σήμερα λίγο νιώθω ότι εντάξει ήρθα στις εξάρισα μου. Θα επανέλθεις. Ωραία τα κοινάρδη, παλικάρι μου. Ωραία. Τι κάνετε, άλλο καλά. Καλά, ωραία, καλά ψυχούλα μου. Ωραία. Ναι. Περιμένουν άλλες δύο γραμμές μόνο. Γι' αυτό μας πιέζει λίγο χρόνος. Παλικάρι μου, να είσαι καλά, καλή ξεκούραση τα κοινάρδη. Γίγαντα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα προστηρίζεις. Παναγιώτης ΠΑΟΚ Κορδελιό. Νάτος. Παναγιώτης από το Κορδελιό ΠΑΟΚ δεν μου κάνει εντύπωση. Αυτό είναι φυσιολογικό. Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο, αλλά σε ακούω. Ακούω και βασικά του σταθμού ακούω. Ναι. Εσένα έχω να σε κάνω κάποιες επισημάσεις. Αμάν! Περίμενε! Παναγιώτη, έχεις βγει μεσημέρι στο Ζαγόρα? Όχι, όχι. Μια δύο φορά μιλάω στην εκπομπή τη συγκεκριμένη. Όχι σε μένα εδώ, όχι σε εμάς. Σε ρωτάει στο Ζαγόρα. Στο Ζαγόρα το μεσημέρι έχεις βγει πριν κάνα 2-3 φορές, πριν κάνα 1,5 μήνα. Όχι, σου είπα, όχι. Ωραία, πάμε Παναγιώτη, σε ακούμε μεγάλο σε λοιπόν, συγκεκριμένα για σένα θέλω να κάνω κάποιες επισημάνσεις. Για μένα, τον Παναγιώτη, τον Πάουξη. Για μένα. Πρώτον, είσαι πολύ αντιπαθητικός, να το ξέρεις αυτό. Ναι, σε ευχαριστώ. Είσαι αντιπαθητικός και αν ήμουν διευθυντής του σταθμού θα σε είχα διώξει. Ναι. Δεύτερον, γιατί ρε φίλε υποβαθμίζεις τη δυτική συνοικία Θεσσαλονίκης? Το ξέρεις ότι εκεί εδώ είμαστε όλοι αρσενικοί, πράγμα που για σένα είναι εντελώς άγνωστο. Και εγώ αρσενικός είμαι, ρε Παναγιώτη. Γιατί προσβάλλεις έτσι. Ναι. Το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω τώρα? Όχι, δεν προσβάλλω. Εδώ είμαι στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Σούμορ κάνω. Σούμορ κάνω, Παναγιώτη. Εγώ έχω άπειρους φίλους στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Άπειρους. Μυρίζει φάπα. Γιατί κάποια μέρα στην εκπομπή άκουσα για Δυτική Θεσσαλονίκη και την έχει υποβαθμίσει. Όχι, και ο Ζαγόρας το κάνει αυτό, το κάνουμε για χιούμορ. Αν το κάνεις για χιούμορ, να το λες όταν το κάνεις για χιούμορ όμως. Άμα το πω δεν είναι χιούμορ, και τώρα που το λέω λάθος μου. Εδώ πρέπει να μην το πεις καθόλου. Τον Ταχαμάτα το ξέρεις, το γνωρίζεις? Όχι, δεν γνωρίζω κανένα. Από το Κορδελιό, τον Ταχαμάτα. Το πάω οξύ, τον. Ναι, ωραία. Εντάξει, μην το κάνεις. Λοιπόν, και ένα τρίτο που θα σου πω. Θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ και εγώ και οι συνοπαδοί μου, και οι φίλατροι του ΠΑΟΚ, να μην ξαναφέρει το όνομα Σαββίδη στο στόμα σου. Είσαι πολύ πολύ μικρός για να αναφέρεις αυτό το όνομα στο στόμα σου. Εντάξει. Του Ιβάν Σαββίδη. Από όλες τις πλευρές σου το λέω. Του Ιβάν Σαββίδη ή του Χάρη Σαββίδη, του σχορεμένου. Του Ιβάν Σαββίδη, ναι. Όχι του σχορεμένου, του Χάρη. Σήμερα σε άκουσα που είπες ότι για το κύπελο που θα το παρουσιάσει κάποιος συγκεκριμένος και όχι κάποιος. Όχι, κουίζευαλε, κουίζευαλε. Μην ακούς ό,τι θέλεις. Αυτό που έκανε ο Κοσκοτάς. Εσύ το έχεις ζήσει. Πρέπει να είσαι της ηλικίας μου. Και μπορεί και πιο μικρός. Εγώ είμαι 58 χρόνων, αδερφέ, έχω ζήσει πολλά πράγματα στον ΠΑΟΚ. Με περνάς 2-3 χρόνια. Και εγώ πάρα πολλά έχω ζήσει στον ΠΑΟΚ. Μπράβο, επειδή είμαστε εδώ στην ομίλη και έχουμε ζήσει πολλά πράγματα. Αυτό που έκανε τότε ο Κοσκοτάς, ο Γιώργος, το βράδυ εκείνο με τον Παναθηναϊκό. Δεν θέλω να πάω εκεί, αδερφέ. Εγώ άλλο σου λέω. Ναι. Σου έκανα τρεις επισημάσεις. Ναι. Θα μπορεί να με βοηθήσει αυτά γιατί την ακούω τακτικότητα την εκπομπή σχεδόν κάθε μέρα. Άρα με γουστάρεις. Άρα με γουστάρεις, ρε φίλε. Όχι εσένα συγκεκριμένα, όχι. Γιατί το Τζαλτίδι. Όχι, αναγκάζομαι να την ακούσει την εκπομπή. Το Τζαλτίδι γουστάρεις. Για μένα είσαι εντελώς αντιπαθέστατος. Εντελώς, φίλε. Ναι, εντελώς, εντελώς. Ναι, για το Τζαλτίδι δηλαδή, την ακούω. Την ειλικρίνεια καρδιά σου λέω. Σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι. Ναι, σου είπα, αν ήμουν διευθυντής θα σε είχα διώξει την εκπομπή. Το διώξεις τώρα. Για κάποιο λόγο με κρατάνε λοιπόν. Καθαρότατα τα λέω γιατί είμαι αρσενικός, αδερφέ. Έγινε, εντάξει, έγινε Παναγιώτη. Θα σου δώσω και το τηλέφωνο μου. Όχι, δεν αν έχεις κάποιες αμφιβολίες θα πάρεις τηλέφωνο. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Έγινε Παναγιώτη, okay. Έγινε αγόρι μου. Το από κοντά λίγο αγρία εμένα το είπες. Ας το από μακριά, ας το από μακριά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Παναγιώτη, γίνεται. Μάριε, συμπληρωματικά μισό λεπτό κάτι θα πω για το θαλαμοφύλακα. Βέβαια, πες για να την περιμένει άλλος, ναι. Ναι, δεν κουράστηκε ή δεν βαρέθηκε επί τόσα χρόνια να παίζει το ρόλο του Πεοκρούστη. Επόμενη γραμμή, να είστε καλά κύριε Κώστα, καλημέρα. Χαιρετισμού στα εγγόνια σας, μεγαλώνουν σε ωραίο περιβάλλον. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Όχι, θαλαμοφύλακα της είπε, τι θα γίνει. Ναι, καλημέρα. Τι θα γίνει, καλημέρα. Έκλεισε ο Πεοκρούστης. Ο ακροατής.
Ωραία. Προλαβαίνει να καλέσει. Ένα ακροατή προλαβαίνει να καλέσει. 2310-287-888. Να δώσει την απάντηση για να κάνουμε και τη σκληρώση λίγο. Δώσε την απάντηση, αγόρι μου. Φανατική, ποιοι είναι τη Ολυμπίκ Μαρσέη, πώ λέγονται και πώ λέγονται τη Ατλέτικο Μαδρίτη. Ολυμπίκ Μαρσέη, κομάντο Ultra 84. Από την απέναντι πλευρά είναι η Γιάννη 87. Και Ατλέτικο Μαδρίτη, η κλασική, η Φρέντε. Ρεσί, ναι. Μπράβο, Γιάννη 87. Γιάννη 87 είναι αριστερά, στην στο άλλο πέταλο. Ναι, ναι. Η βασική, γραμμή, είναι, βασική είναι η κομμάτι ναι, Ultra 84. Η τελευταία ναι. γραμμή για σήμερα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Άλλο πάω ξάκι που θα δει. Όνομα και ομάδα που στηρίζει. Αργιανό Δημήτρη. Πώ? Αργιανό Δημήτρη. Δημήτρη, οπαδό του Άρη, από ποια περιοχή, Δημήτρη? Μάριε, Μάριε. Ναι. Έχουμε κάτσει και στην Αιγαίο, με έχει κάνει καζούρα πολλέ φορέ και στη Σοφούλη έχουμε κάτσει καμιά 2.000 φορέ μαζί. Γνωστή φωνή, ρε. Έλα, με ξέρεις, ένα 100% αντιπαθέστατε. Είσαι με τον Μακρυμάλη που είναι φόλ Αργεντινή. Έτσι ρε, έτσι ρε. Έτσι, και Ζωφούλη θα τρως ξύλο, κάτσε για αυτό δεν πάρει. Λοιπόν, άκου να δεις Μάρε, άκου να δεις ποιο είναι το σενάριο. Ναι. Φέτος εγώ θα κάνω, θα ανεβώ και θα κάνω πλάκα. Θα ανεβεί και η Ηρακλής του χρόνου. Ναι. Έχει μάνι μάνι ο Πάοκ μείον 6. Ναι, τρέμουμε. Του Καφτατζόλιο και η Χαριλά δεν πρέπει να κερδίσει ποτέ. Ναι, τρέμουμε ολόκληρο. Άδια, μόλι του να παίξουν κάτσε, και θα εγώ πώς, εγώ β' εθνική, κάτσε. Μίλες, εγώ β' εθνική είμαι. Ναι, ναι, ανεβάζει και πάλι. Του χρόνου, του χρόνου και μετά είναι μείον 6. Σου λέω, είτε του βάζει στο Καφτατζόλιο είτε στο Χαριλάο. Μόλι του και θα φέρουν. Παραπάνω δεν πρόκειται να κάνουν. Οπότε το πρωτάθλημα. Πολύ χρωμό το βλέπω για να το ξαναπάρω. Τρέμουμε ολόκληρο. Μας φύλαξε ο Θεός, το πήρανε. Ναι. Μας φύλαξε ο Θεός και δεν το πήρανε. Double κάναμε φέτος. Λάθος κάναμε. Πήρα ένα κυπελάκι. Α, κυπελάκι. Έχω τα εξαπλάσια από σένα, να ξέρεις. Έτσι. Ναι, συνέχισε. Ναι, ξέρεις, ναι. Πάλι, να διευκρινίσεις. Προσπαθώ να το χωνέψω, αλλά δυσκολεύομαι. Πώς έχεις τώρα, 5 ή 6? 6 φιλάρα. 6 και 3 πρωταθλήματα. 9 τίτλους έχω. 6 είναι σίγουρα ή 5? 6 ρε φίλε. Γιατί, φυσικά, ναι. 72-74. 2001-2003, 2017-2018 και του χρόνου 2019 και το 2020-2021. Εσύ ξαναπαίρνει τηλέφωνο και του χρόνου και του παραχρόνου πάρε. Μαρέ, βασικά να σου πω κάτι, είναι τουλάχιστον κάθε καλοκαίρι πρωταθλητές, ρε φίλε. Αυτό μην το ξεχνάς ποτέ, να το ξέρεις. Είναι πρωταθλητές κάθε... Και πρόσεξε, πέρυσι πήραν το κύπελο με 17 μέτρα offside. Εσύ, πώς το πήρε το όνομα του? Δημήτρη, εσύ Αργιανός. Δημήτρη, εσύ Αργιανός, ε. Ναι, πρώτα να δει που είσαι δηλαδή ο παδός της ομάδας που έφερε πρώτη τελευταία ομάδα πρωτάθλημα στην πόλη στον μπάσκετ. Τελευταία είμαι εγώ, ναι, συνέχισε. Ναι, άκουσε με ένα λεπτό, θα σου πω και θα συμφωνήσει μαζί μου. Ναι. Βγαίνετε και κράζετε ότι το πρωτάθλημα σου το πήρανε. Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω εν μέρει, αλλά πρόσεχε να δει. Αν έκανε τέτοια εμφάνιση που έκανε μέσα στο ΑΚΑ, μέσα στην Τούμπα, στο ημίχρονο να το έχει 2-0, δεν θα σε έπαιρνε κανένα στο πρωτάθλημα. Άρα βγάλετε τα ματάκια σας μόνοι σας. Ναι. Δεν θα εξαρτηθείτε από κανένα κομμάτι. Το ότι έβαλα γκολ στο 90, τι ανέρι, ρε φίλε. Ότι έπρεπε, ρε φίλε, να παίζω να βάλω γκολ στο 15, δεν κατάλαβα. Άλλο τώρα το παιχνίδι. Δεν ήταν πολύ διαφορετικά τα δύο παιχνίδια. Όχι, καταλαβαίνω. Βάζω τον γκολ στο 90 και τα κυρώνει. Όχι, το μετράει και μετά τα κυρώνει. Γίνεται γνωστό 1 και 5 ξημερώματα ότι σου γυρίζουν οι βαθμοί και παίζει και με κόσμο. Έπρεπε να είναι το μάτσο του Άκα. Εντάξει, ναι, οκ. Εντάξει, αν είναι 3-0. Μετά τον Ολυμπιακό είστε εσείς. Με διαφορά! Καλά, καλά. Και καταστήματα, καλά, όλα αυτά. Καλά, τραγούδα. Το 87 έχασα την Ευρώπη για την υπεργία των 6. Τότε που βρίζετε εσύ τον Κατσιάουνι και το Άρης Ολυμπιακός 1-2. Τα ξέχασες, ε? Τι έγινε εκεί πέρα με τον Κατσιάουνι? Τον Αλέκο. Τι είχε γίνει, ναι. Διαβάζει ο Παπαδόπουλος μήνυμα του Γιώργου του Ιταλού με αφορμή την παρουσία του ακροατή του κυρίου Κώστα που χαρακτήρισε ο λαμοφύλακα Παιοκρούστη. Χαιρετίσματα στον Τρενοκρούστη Παππού από την Κατερίνη. Γιώργο Ιταλό. Γιατί Τρενοκρούστη? Πού κολλάει αυτό? Τρενοκρούστη Παππού από την Κατερίνη. Έχουμε μηνύματα να διαβάσουμε. Ο κύριος Κώστας δεν είναι παππούς. Είναι μεγάλος, δεν είναι παππούς. Πώς δεν είναι, εγγόνια. Γιατί ακούς άλλο, ναι. Τυπικά. Ουσιαστικά ο κύριος Κώστας δεν μα είναι παππούς. Μα είναι και τυπικά και παππούς. Και είναι μια χαρά λεβεντιά. Έχει... Δεν σου λέω, μπορεί να κρατήσει σαν πενιντάρι. Ο κύριος Κώστας έχει ένα χέρι, όχι σαν ναι. κουπί. Δηλαδή ναι. σηκώνει τον Παπαδόπουλο και εμένα. Τα μάτια του είναι ίδια με τις Μποφίλιου. Βέβαια. Λοιπόν, σιγά σιγά να γίνουμε νικητές. Διαβάσαμε εδώ πέρα, πάω και δεν είμαι καλά. Ναι, νικητές, ναι, νικητές. Ναι, βρε. Νικητές. Πήραν και εισιτήρια, πάω ΚΑΕΚ. Ναι. Χαμός θα γίνει. Κάτσε, βγάλαμε νικητήρες για τέτοιο. Ποιο? Για... Ναι, και άλλον ένα για. Πανίνι. Πανίνι βγάλαμε. Βγάλαμε. Και ένα άλλο ρεσί που είδα. Κουιζάκι, δεν είχαμε βάλει. Ένα κουίζ είναι Ατλέτικο Μαρσέιγ, Ατλέτικο Μαδρίτη Μαρσέιγ. Ναι. Και το άλλο τι ήταν αυτό που έδινε. Για τον κόσμο. Το ίδιο είναι, το ίδιο είναι, το ίδιο είναι. Δύο δεν δίνουμε. Ναι, ναι. Περίμενε εδώ πέρα. Δώσε λίγο μουσική ρε εσύ, Αναστασία. Θα μπορούσε να είναι το κομμάτι Last Drive.
θα μπορούσε. Γκάλαν αλμπουμάρα η Last Drive. Αλμπουμάρα. Αθηναίοι. Με τι το όνομά του. Last Drive. Αλμπουμάρα. Καρά αλμπουμάρα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε λίγο νικητές. Θέατρο. Απόψε απολαμβάνουν την Ιωάννα Παπά στο θέατρο Αυλαία ή Γιώργος Μανδάτσης και Ιωάννης Δρόσος. Γιώργος Μανδάτσης και Ιωάννης Δρόσος. Πηγαίνουμε στο άλμπουμ της Πανίνη. Νικητής είναι ο Βαγγέλης Τριανταφυλλίδης, τελειώνει σε 7.60. Βαγγέλης Τριανταφυλλίδης για το άλμπουμ «Ο δρόμος προς τη Ρωσία». Και Opticon Express σήμερα δύο γυαλιά. Ήταν ο διαγωνισμός ο έξτρα με Motorhead και ο άλλος με τα quiz που βάλαμε με Κοσκοτά και με Μαρσέη και Ατλέτικο Μαδρίτης. Νικητές είναι οι, είπαμε για τους Motorhead, Κώστας Παπαθανασίου, τελειώνει σε 7.11 και Τριαντάφυλλος Τεκίδης, τελειώνει σε 5.50. Τριαντάφυλλος Τεκίδης τελειώνει σε 5.50. Όπως εκείνο το τελικό του 87-88 σεζόν με Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θυμάσαι πως ήταν τα δίχτυα, ε? Κάτσε ήταν... ποιο λες, το 88. Ναι, με τον Κοσκοτά. Ναι. Που ήταν σαν σπιτάκι, ρε. Σαν σπιτάκι, ναι, τετράγω. Ναι, σαν κύβος, κύβος. Ναι, 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 ναι. Σαν κύβος, ναι. Και νομίζω το μοναδικό γκολ το έχει βάλει. Και ο Φούνης το έχει βάλει με πέναλτι. Περίμενε. Τρία από τα τέσσερα μπήκαν με πέναλτι. Ο Σαραβάκος με πέναλτι. Ναι. Ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός, Φούνης πέναλτι. Ναι. Παίρνει, κάνει το 2-1 ο Παναθηναϊ, ο Ολυμπιακός. Άρα ισοφαρίζει ο Δημόπουλος κανονικό γκολ. Και άλλο πέναλτι. Το γκολ του ισοφαρίζει ο Δημόπουλος με κανονικό γκολ. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Του λέω το 1 από τα 3 από τα 4 μπήκαν με πέναλτι. Ποιο αποβάλλεται από τον Παναθηναϊκό στο 80. Δεν θυμάμαι. Γιατί ρίχνει χαστούκι. Ρίχνει χαστούκι στην ψύχρα. Δεν θυμάμαι. Ο Μπατσινίλας. Μπατσινίλας. Στον Μπανιό. Στον Τσαλουχίδη. Τσαλουχίδη από το 88. Ναι. Στον Ολυμπιακό. Ναι. Είσαι σίγουρο. Ή στον Μπανιό. Στον Τσαλουχίδη. Ο Μπατσινίλας πάντως ρίχνει μπάτσα, χαστουκίζει, παίκτη του Ολυμπιακού. Τσαλουχίδη τη Βέρεια πρέπει να κάνει ακόμα. Όχι, στο Τσαλουχίδη. Το 88 Τσαλουχίδη στον Ολυμπιακό. Ναι. Καλά, μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Ναι. Λάξη, και ο Σαργκάνης εκτελεί και πέναλτι. Εκτελεί και πέναλτι, ναι. Ναι, αποκρούει ναι. Δύο. Δύο έπιασε. Δύο αποκρούει. Φάντομ. Και εκτελεί. Το ένα που αποκρούει είναι του Φούνες. Ο οποίος έχει βάλει την κανονική διάρκεια. Και, ναι, έχει βάλει την κανονική πέναλτι. Θεός χωρέστον, ο Φούνες πέθανε. Θεός χωρέστον, ναι. Ναι, εννοείται. Για το φως που είπα νωρίτερα, την Παρασκευή έχει έξτρα τρελό κόμικ ένθετο τη ζωή και την καριέρα του David Beckham σε κόμικ. Βάζει κάθε Παρασκευή έναν ποδοσφαιριστή. Προηγούμενη είχε τον Μέση, τώρα έχει τον David Beckham. Τις άλλες, τη μεθεπόμενη έχει τον Ταμτάκο της Real Madrid και τη μεθεπόμενη δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ο οποίος πάω στοίχημα, το πάω στοίχημα τον γουστάρει η Αναστασία. Ό,τι στοίχημα θες. Σ' αρέσει ο Χριστιανό. Όχι, μπράβο. Ποιο σου αρέσει ποδοσφαιριστής. Πες ένα ποδοσφαιριστή. Ο Beckham. Ο Beckham. Μπράβο, Αναστασία. Σε παραδέχομαι. Μπράβο. Μπράβο, ρε Βικτόρια. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Ναι. Αλλά καμία σχέση με το δικό σου. Αυτό το... Ωπα, δες πως σηκώθηκε. Σαν παγώνει. Ωραία, λοιπόν, παιδάκια. Χαιρετούμε. Πρώτη, επόμενη απεργία εσύ ναι. Θα είναι εδώ Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Μόνη μας πατρίδα, τα παιδικά μας χρόνια. Θα είναι εδώ πέρα, έτσι. Προάβλιο εκκλησίας. Προς... Αδέρφια, ακολουθεί Γιώργος Συρίγος μέχρι τις 3. Στη συνέχεια, κανονικά, 3 με 5, Γιώργος Ζαγόρας. Δεν την γλίτωσε ο Ζαγόρας. Ήταν στάση τετράωρη, πεντάωρη αυτή, οπότε δεν την γλίτωσε ο Γιώργος. Αδέρφια, keep on fucking rocking.